Η διατύπωση του θέματος του κυρίου καθηγητού μας είχε προειδεάσει για τον πυκνό του λόγο. Στη συνέχεια, ο ερευνητής, ο κύριος Ιωάννης Μαρκάς, ίσως να μας προσγειώσει με ένα θέμα πιο πρακτικό, το οποίο είναι «Μεταπατερικών έργα και ημέρε». Σεβασμιότατοι, σεβαστοί πατέρες, ελογιμότατοι κύριοι καθηγητές, αγαπητοί εν Χριστώ αδελφοί. Οφείλουμε εξ αρχής να σημειώσουμε ότι η εισήγησή μας θα περιοριστεί σχεδόν αποκλειστικά στη δράση της Ακαδημίας Θεολογικών Σπουδών της Σειράς Μητροπόλεως Δημητριάδος και σε μια ενδεικτική δραστηριότητα ορισμένων προσώπων που συμμετέχουν στα προγράμματά της, και τούτο διότι, κατά την ταπεινή μας εκτίμηση, το συγκεκριμένο θεολογικό ίδρυμα υπήρξε το πρώτο που επισήμως στον ελλαδικό χώρο καθιέρωσε και θεμελίωσε τον όρο της μεταπατερικότητας με το γνωστό τετραήμερο συνέδριο που έλαβε χώρα μεταξύ 3 με 6 Ιουνίου 2010. Αυτό ασφαλώς δεν σημαίνει πως η Ακαδημία και οι συντελεστές της γέννησαν τη μεταπατερικότητα, ούτε ότι έξω από αυτήν δεν δραστηριοποιούνται εντόνως οι γνωστοί μεταπατερικοί κύκλοι, αφού το μεταπατερικό ζήτημα είναι τόσο παλαιό όσο και η παναίρεση του οικουμενισμού, η οποία για να προωθηθεί βασίστηκε εν πολλής στην περίφημη υπέρβαση των πατέρων. Εκτιμούμε όμως πως αξίζει τον κόπο να ερευνηθεί στα πλαίσια μιας σύντομης εισηγήσεως, ειδικότερα η περίπτωση της Ακαδημίας, εις τρόπον ώστε να προσεγγιστούν τα έργα και οι ημέρες των μεταπατερικών συντελεστών της, που τόσο θόρυβο έχουν προκαλέσει σε ολόκληρο τον Ορθόδοξο θεολογικό κόσμο. Για πολλούς, βέβαια, ίσως να ακούγεται λίγο παράξενο και να απορούν πώς είναι δυνατόν μια Ακαδημία Θεολογικών Σπουδών να δημιουργεί τόσο θόρυβο και τόσες αντιδράσεις γύρω από το όνομά της. Είναι άραγε τόσο έντονο το πρόβλημα της λειτουργίας της, και σε ποια σημεία μπορεί να εστιαστεί αυτό? Εν πρώτης, και πολύ γενικά και πρόχειρα, μια πρώτη απάντηση μπορεί να δοθεί στο γεγονός πως πρόκειται για ένα θεολογικό ίδρυμα στον ελλαδικό Ορθόδοξο χώρο, που παράγει ένα νέο κύμα θεολογίας, ένα είδος θεολογικών σπουδών αλλιώτικο από όσα μέχρι τώρα γνωρίζαμε. Ένα καθαρά νέο εποχήτικο μοντέλο εργαστηριακής θεολογίας του συγκριτισμού, με μια εξειδικευμένη επιστημονική ομάδα εργασίας που οι διασυνδέσεις της δείχνουν να ξεπερνούν τα στενά όρια του επιστημονικού θεολογικού χώρου. Το πρόβλημα εν ολίγης δεν είναι επιφανειακό ή μονοδιάστατο, όπως ίσως να θεωρούν κάποιοι, αλλά σύνθετο και πολυεπίπεδο, με βαθύτερες ρίζες και άρα δύσκολο ως προς την προσέγγιση και αντιμετώπιση του. Αυτό που πριν από μερικές δεκαετίες φάνταζε ως περιθώριο, σήμερα είναι το κυρίαρχο ρεύμα στον θεολογικό χώρο και μάλιστα στον Ορθόδοξο. Η Ακαδημία του Βόλου είναι καρπός και κατάκτηση του εξυγχρονιστικού πνεύματος που έχει μεταλαμπαδευτεί από την Δύση στην καθημάς Ανατολή. Η τακτική που ακολουθήθηκε και ακολουθείται είναι απλή και καλά σχεδιασμένη. Καθηγητές ινστρούκτορες της νέας εποχής επιδίδονται στην εκπαίδευση των κατάλληλων προσώπων με σκοπό να γίνουν οι επόμενοι κήρυκες και ιεραπόστολοι της νεοεποχήτικης θεολογίας του διαχριστιανικού και διαθρησκειακού συγκριτισμού σε ένα ορθόδοξο πλήρωμα εντελώς ακατήχητο και απληροφόρητο σχετικά με τις πραγματικές τους προθέσεις. Αρρωγός αυτήν την προσπάθεια είναι πλέον, λυπάμαι, και μέρος του εκκλησιαστικού κατεστημένου, το οποίο δειλά-δειλά αρχίζει και βγαίνει σε τούτο το εξυγχρονιστικό προσκήνιο, στηρίζοντας και υποθάλποντας εμπράκτως τη νέα αυτή θεολογία και τους επίσημους φορείς της. Όπως θα παρατηρήσουμε εντός ολίγου, όλη αυτή η λεπτή και ασυναίσθητη αποστασία στον χώρο της θεολογίας, σε συνδυασμό με τον εισαγόμενο δυτικό τρόπο ζωής που έχει επικρατήσει στο καθημερινό γίγνεσθε, διαμορφώνει στον Ορθόδοξο κόσμο με αργά αλλά σταθερά και μεθοδικά βήματα μία ψευδοχριστιανική πνευματικότητα, μία θεολογική καρικατούρα που οδηγεί με μαθηματική ακρίβεια στο θρησκευτικό τσουβάλιασμα των λαών μέσω της πανθρησκείας και του οικουμενισμού, δηλαδή στη νέα θρησκευτική συνειδητότητα του πλανητικού συστήματος. Δεύτερη ενότητα, σκοπός, δομή, χρηματοδότηση της Ακαδημίας του Βόλου. Η Ακαδημία Θεολογικών Σπουδών φαίνεται να υπηρετεί πιστά ένα τέτοιο εξυγχρονιστικό σχέδιο. Ένας εκ των στενών συνεργατών της Ακαδημίας, ο γνωστός δημοσιογράφος της Καθημερινής Σταύρος Ζουμπουλάκης, σε άρθρο του στο περιοδικό που διευθύνει με τίτλο «Το ανανεωτικό εγχείρημα της Ακαδημίας Θεολογικών Σπουδών», εξέφρασε ακριβώς αυτόν τον ενθουσιασμό
της κοιήσεως μιας ουσιώδους αλλαγής στη θεολογική σκέψη στην Ελλάδα. Η άποψή του έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον επειδή εκφράζει το σύνολο σχεδόν των συμμετοχόντων σε αυτό το περισπούδαστο θεολογικό think tank και μας παρουσιάζει τον οδοδείκτη πάνω στον οποίο κινείται το Ίδρυμα και οι εκπρόσωποι του. Πρώτο στοιχείο, το γεγονός ότι η Ακαδημία είναι εντελώς απαλλαγμένη από κάθε θεολογικό αντιδυτικισμό. Η αγιοπατερική θέση πως ο δυτικός χριστιανισμός είναι στη μετά το σχίσμα εποχή αίρεση χαρακτηρίζεται γελία και παράλληλα αναγνωρίζονται ως κολοσσιαία ονόματα θεολόγοι της Δύσεως όπως ο Θωμάς ο Ακινάτης και ο Λούθυρος. Δεύτερο στοιχείο κατά τον κύριο Ζουμπουλάκη είναι ότι η Ακαδημία αντιστέκεται στον εξοραϊσμό και στην εξημνητική εικόνα του Βυζαντίου ενώ παράλληλα επέρεται για το ότι έρχεται να αποδαιμονοποιήσει τον διαφωτισμό και να τον προσεγγίσει χωρίς σκοταδιστικό και φανατικό πνεύμα, ασκώντας ταυτόχρονα κριτική στην Εκκλησία για τον τρόπο με τον οποίο τον πολέμησε. Ένα τρίτο στοιχείο, πραγματικό επίτευγμα για τους ακαδημαϊκούς θεολόγους, είναι η συνομιλία με εξωεκκλησιαστικούς διανοούμενους και στοχαστές που δεν είναι χριστιανοί, αλλά αγνωστικιστές ή άθεοι. Αυτή η θεολογική στροφή βοηθάει τα μέγιστα ώστε τα θέματα που ανοίγει η Ακαδημία να χαρακτηρίζονται από μία εξωστρέφεια, να είναι στραμμένα δηλαδή προς την κοινωνία και τον πολιτισμό. Τι είναι όμως ακριβώς αυτό το συγκρότημα που εμείς γνωρίζουμε ως Ακαδημία Θεολογικών Σπουδών της Ιεράς Μητροπόλεως Δημητριάδος και το οποίο έκανε την εμφάνισή του για πρώτη φορά εν έτη 2000. Στην πραγματικότητα είναι μία μη κυβερνητική οργάνωση με την επωνυμία Μη Κυβερνητική Οργάνωση Ακαδημία Δημητριάδος με επικεφαλής πρόεδρο τον οικείο Μητροπολίτη κύριο Ιγνάτιο, που ακολουθεί την κλασική τακτική που συνηθίζουν όλες οι μη κυβερνητικές οργανώσεις να συμμετέχει σε ανοιχτά χρηματοδοτικά προγράμματα των κυβερνήσεων. Όπως άλλωστε έχει λεχθεί εφιώς, εάν επιθυμεί κάποιος να λάβει κυβερνητικό χρήμα με τη Σέσουλα, καλά είναι να ιδρύσει μια μη κυβερνητική οργάνωση. Η αλήθεια είναι πως μέχρι πρότινος αποτελούσε μια εύλογη και έντονη απορία από πού χρηματοδοτείται ένα τέτοιο ίδρυμα, εις τρόπον ώστε να εκτελεί πανάκριβα συμπόσια και συνέδρια ή να εκτελεί προγράμματα και αποστολές εκτός έδρας, ακόμη και σε μακρινά μέρη του εξωτερικού και γενικά πώς είναι δυνατόν εν μέσω οξείας οικονομικής κρίσης ένας τέτοιος οργανισμός να δουλεύει με φουλ τις μηχανές. Το ενδιαφέρον λοιπόν στοιχείο είναι ότι έχουμε να κάνουμε με ένα ίδρυμα που ενώ ο τίτλος του και το καταστατικό του φωνάζουν πως δεν έχει σχέση με κράτη και κυβερνήσεις, εν τούτης η χρηματοδότησή του σε αρκετές περιπτώσεις είναι κρατική. Άλλωστε, μόλις πρόσφατα αποκαλύφθηκε ότι η μη κυβερνητική οργάνωση Ακαδημία Δημητριάδος στήθηκε στην ουρά μαζί με άλλες 174 μη κυβερνητικές οργανώσεις για να διεκδικήσει και να μοιραστεί με όσους επιλεγούν 280 εκατομμύρια ευρώ για κοινωνική εργασία σε πρόγραμμα του Υπουργείου Εργασίας. Επιπλέον, ενδεικτικό είναι το παράδειγμα μιας ημερίδας που διοργανώθηκε πέρσι τον Απρίλιο του 2011 στην Αθήνα και στο ξενοδοχείο Caravel σχετικά με τη σημασία του διαθρησκειακού και διαπολιτισμικού διαλόγου και στην οποία πρωταγωνιστικό ρόλο είχε η Ακαδημία Θεολογικών Σπουδών. Η ημερίδα αυτή διοργανώθηκε από την Πρεσβεία της Ινδονησίας στην Αθήνα υπό την αιγίδα και άρα τη χρηματοδότηση των Υπουργείων Εξωτερικών της Ελλάδος και της Ινδονησίας. Την ημερίδα παρακολούθησαν θρησκευτικοί λειτουργοί, πανεπιστημιακοί καθηγητές, πρέσβεις και υψηλόβαθμα στελέχη διπλωματικών αντιπροσωπιών στην Αθήνα, περισσότερων των 20 κρατών, δημοσιογράφοι αλλά και φοιτητές. Μεταξύ άλλων, διαβάστηκε μήνυμα του Αρχιεπισκόπου Αθηνών από εκπρόσωπό του, δείγμα της υψηλής στήριξης που έτυχε από όλους τους χώρους και τον εκκλησιαστικό. Ενώ εντύπωση προκάλεσε η ποικιλία των εισηγητών, μουσουλμάνοι πανεπιστημιακού επίπεδου, μία προτεστάντισσα παστόρισα, ορθόδοξοι πανεπιστημιακοί καθηγητές, ο ηθήνων νους της Ακαδημίας κύριος Παντελής Καλαϊτζίδης, αλλά και εκπρόσωπος του Ελληνικού Ιδρύματος Ευρωπαϊκής και Εξωτερικής Πολιτικής του γνωστού ΕΛΙΑΜΕΠ, η καθηγήτρια Άννα Τριανταφυλλίδου, ερευνήτρια του ως Άνω Κέντρου, το οποίο χρηματοδοτείται αφιδώς από τα Open Society Foundation του Σόρος, τις Ανοιχτές Κοινωνίες του Σόρος, το Ίδρυμα Ford, το Ίδρυμα Marshall, την Παγκόσμια Τράπεζα και άλλα σχετικά ευαγή ιδρύματα. Ανάμεσα σε όλους αυτούς τους κολοσσούς, όλος τυχαίως πρωταγωνιστεί και η ταπεινή Ακαδημία του Βόλου. Και το εξίσου ταπεινό ερώτημα που προκύπτει είναι
Ποιος ο λόγος να ενδιαφέρονται τα ΙΠΕΞ Ελλάδας και Ινδονησίας για τον διαθρησκειακό διάλογο? Για ποιο λόγο μη κυβερνητικές οργανώσεις παγκοσμίου βεληνικούς με στελέχη πασίγνωστα στη Λέσχη Μπίλντεμπεργκ και στις πολυεθνικές υπερστοές που οικοδομούν ανοιχτά πλέον την ιδέα της παγκόσμιας διακυβέρνησης, χρηματοδοτούν τέτοιου είδους διαθρησκειακές ημερίδες? Και πώς γίνεται ένα θεολογικό ίδρυμα μιας Ορθόδοξης Μητροπόλεως να συνεργάζεται με όλους αυτούς? Απλούστατα διότι από κοντά με την παγκόσμια διακυβέρνηση ακολουθεί και η ιδέα της θρησκευτικής ομογενοποίησης μέσα από ένα κάλεσμα των θρησκειών σε ειρήνη, ανοχή και καταλλαγή. Και η αποστολή της Ακαδημίας, όπως θα καταδειχθεί στην αμέσως επόμενη ενότητα με τα προγράμματα και συνέδρια που διοργανώνει, είναι ακριβώς αυτή. Τρίτη ενότητα, τα προγράμματα της Ακαδημίας άνω και κάτω τελεία προς μια μεταπατερική θεολογία. Αλφα υποενότητα, η ηγετική φυσιογνωμία της Ακαδημίας Θεολογικών Σπουδών, ο Μητροπολίτης Δημητριάδος κύριος Ιγνάτιος. Ασφαλώς η Ακαδημία Θεολογικών Σπουδών δεν θα είχε το ανάλογο κύρος και νομιμοποίηση εάν δεν βρισκόταν υπό τη σκέπη μιας Ορθοδόξου Μητροπόλεως. Η ίδρυση και η λειτουργία της από την Ιερά Μητρόπολη Δημητριάδος ενδυνάμωσε και επεξέτεινε το εγχείρημα, κάτι που φαίνεται και από τη διεθνή αναγνώριση αλλά και τη στήριξη που απολαμβάνει τόσο από το Οικουμενικό Πατριαρχείο όσο και από την Αρχιεπισκοπή Αθηνών. Το γεγονός αυτό επιβεβαιώνεται και από τον πρωταγωνιστικό ρόλο του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Δημητριάδος κυρίου Ιγνατίου, που εκθέσεως διευθύνει την Ακαδημία μαζί φυσικά με τον συντονιστή και υπεύθυνο κύριο Παντελή Καλαϊτζίδη. Και επειδή στο κείμενο απάντηση που είχε συντάξει η Ακαδημία Θεολογικών Σπουδών στους επικριτές της με τίτλο «Στόμεν καλός», ισχυριζόταν ότι ο οικείος Μητροπολίτης δεχόταν κακόβουλα και ανέτοιμα σχόλια για λόγια και φράσεις που ποτέ δεν είπε ούτε έγραψε, ας εξετάσουμε με τα προσοχής ένα πολύ μικρό δείγμα από τα λεχθέντα του Σεβασμιωτάτου, όπως είναι δημοσιευμένα σε δικές τους πηγές. Εν αρχήν να αναφέρουμε ότι οι τοποθετήσεις του κυρίου Ιγνατίου, μολονότι προσταθούν να σταθούν σε ένα μετριοπαθές επίπεδο, εν τούτης δίνουν ξεκάθαρα την κατεύθυνση της πορείας ενός συνεδρίου, ενώ παρουσιάζουν και μια συμφωνία με το πνεύμα των εισηγήσεων που συνήθως ακολουθούν τη δική του. Η φρασιολογία, όπως θα δούμε, είναι συγκεκριμένη και προσπαθεί να δημιουργήσει κλίμα υπέρ της ετερότητας, της εξωστρέφειας, της ειρήνης, της καταλλαγής, κατά του αντιευρωπαϊσμού και του αντιδυτικισμού. Στο χαιρετισμό που απίθυνε, για παράδειγμα, στο συνέδριο Θεολογία και Λογοτεχνία ο Μητροπολίτης Δημητριάδος, τονίζει με έμφαση αυτό ακριβώς: ο κίνδυνος να γίνει η Εκκλησία μια κλειστή κάστα καθαρών, με έτοιμες απαντήσεις και δογματικές αγγυλώσεις και περιχαρακώσεις, είναι παρόν. Τούτες εδώ οι έτοιμες απαντήσεις και δογματικές αγγυλώσεις που τρομάζουν τον Μητροπολίτη Δημητριάδος είναι τα μεταπατερικά σπέρματα που, όπως θα δούμε πιο κάτω, αυθονούν σε όλες τις εισηγήσεις των ακαδημαϊκών θεολόγων. Β' υποενότητα. Θρησκευτικά για όλους, αλλά όχι για τους Ορθοδόξους. Ένα από τα θέματα που έχει αναλάβει εργολαβικώς να διεκπεραιώσει, δυστυχώς με καταστρεπτικές συνέπειες, η Ακαδημία Θεολογικών Σπουδών είναι ο χαρακτήρας που θα έχει το μάθημα των θρησκευτικών στα σχολεία και ο τρόπος διδασκαλίας του. Δυστυχώς για την Ιερά Μητρόπολη Δημητριάδος, η Ακαδημία της κατέστη κέντρο της εξυγχρονιστικής θεολογικής ομάδας του καιρού, ενός νεοφανούς θεολογικού συνδέσμου που, χωρίς να βρίσκει αντίσταση από πουθενά, προωθεί την αποδόμηση του ορθοδόξου ομολογιακού χαρακτήρα του μαθήματος των θρησκευτικών και την ένταξη στα σχολικά προγράμματα ενός θρησκειολογικού συγκριτιστικού μαθήματος που θα επιφέρει ουσιαστικά γνωσιολογική σύγχυση και πνευματική βλάβη στους ορθόδοξους μαθητές. Η Ακαδημία Θεολογικών Σπουδών και σε αυτόν τον τομέα πρωτοστατεί στη σχετική προπαγάνδα, εκβιάζοντας ουσιαστικά τον θεολογικό κόσμο με το δίλημα ή υποχρεωτικό και θρησκειολογικό μάθημα ή τα θρησκευτικά εκτός των σχολικών προγραμμάτων. Εξίσου εμπριστικές είναι και οι εισηγήσεις των εξυγχρονισμένων θεολόγων στις διάφορες ημερίδες και συνέδρια που διοργανώνει για το θέμα η Ακαδημία, συχνά με το Αντιχριστιανικό Παιδαγωγικό Ινστιτούτο του Υπουργείου Πάλε Ποτέ Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων. Ας δούμε ορισμένα συνδεικτικά. Σε μια τοποθέτησή της επί του θέματος, η Ομάδα Επιμόρφωσης για το Μάθημα των Θρησκευτικών της Ακαδημίας Θεολογικών Σπουδών, απαρτιζωμένη από τις κυρίες Όλγα Γριζοπούλου, Βάσο Γόγου, Πηγή Κασλάρη και τον κύριο Απόστολο Μπάρλο, ορίζουν ρητός πως ήρθε η ώρα να θράψουμε όλους τους παραπάνω αρνητικούς όρους, εννοούν του ομολογιακού και κατηχητικού μαθήματος, και να λειτουργήσουμε στην αντίθετη κατεύθυνση, δηλαδή να βερεθούμε μαζί
να συνομιλήσουμε, να μετρηθούμε με το διαφορετικό, να διεκδικήσουμε όχι ιδεολειπτικά ιδεώδη, αλλά εκπαιδευτική ζωντάνια, να μην αρκεστούμε σε πατροπαράδοτες απαντήσεις, αλλά να ψάξουμε καινούριους τρόπους απάντησης στα ενεργά ζητούμενα. Στην παραπάνω θέση, συνηγορεί αναφανδών και ο εκ των ενορχιστρωτών της αποδομήσεως του Ορθοδόξου Ομολογιακού Μαθήματος, σύμβουλος του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου και εξέχων μέλος του Καιρού, κύριος Σταύρος Γιαγκάζογλου. Λάτρης του πολυπολιτισμικού μοντέλου, προβάλλει διαρκώς ως λογικό επιχείρημα το δικαίωμα της μειοψηφίας εις βάρος της πλειοψηφίας. Προτεραιότητα για εκείνον είναι η συνάντηση του άλλου με σεβασμό και κατανόηση στο πρόσωπο του ετεροδόξου, του ετεροθρήσκου, του αδιάφορου. Προφανώς για να πολλαπλασιάζονται οι αδιάφοροι. Το θέμα βέβαια για τους Ορθοδόξους γονείς είναι πολύ σοβαρό, και αυτό διότι η αιμονή που δείχνουν οι θεολόγοι του καιρού για θρησκεολογικό μάθημα των θρησκευτικών μόνο τυχαία δεν είναι. Γνωρίζουν πολύ καλά ότι τα παιδιά, ειδικά στην τρυφερή ηλικία του δημοτικού, δεν έχουν τον γνωσιολογικό υπόβαθρο για να συγκρίνουν την καλή από την κακή γνώση και να απορρίπτουν την τελευταία. Έτσι, η πρωτοεισακταία γνώση που θα λάβουν οι ανυποψίαστοι μικροί μαθητές ενδεχομένως μπορεί να αποβεί και καθοριστική στην αντίληψη που θα διαμορφώσουν σχετικά με το Θεό και τις θρησκείες. Τρίτη υποενότητα. Σε πρώτο πλάνο, φεμινιστική θεολογία, λειτουργική αναγέννηση, νεωτερικότητα, παγκόσμια ειρήνη. Το άνοιγμα που επιχείρησε την περίοδο του 2002-2003 η Ακαδημία Θεολογικών Σπουδών προς τη φεμινιστική θεολογία ήταν πραγματικά εντυπωσιακό, όσο και πρωτόγνωρο για τα ελληνικά δεδομένα. Ένα θέμα κυριολεκτικά διαπραγμάτευτο για τους Ορθοδόξους, παρουσιάστηκε έντεχνα μέσα από τις εισηγήσεις των νεωτεριστών θεολόγων ως ένα υπαρκτό και βαθύ εκκλησιολογικό πρόβλημα. Ομιλούμε σίγουρα για ένα από τα πιο αγαπημένα θέματα των μεταπατερικών, το οποίο εξ αρχής τεκμηριώθηκε θεολογικά πως πρόκειται για μια μορφή συναφιακής contextual θεολογίας. Η τάση που κυριαρχεί στις εισηγήσεις είναι ξεκάθαρα υπέρ ακόμη και της ιεροσύνης των γυναικών, κάνοντας λόγο για το γεγονός ότι η προβαλλόμενη επιχειρηματολογία από μέρους της Ορθόδοξης και Ρωμαιοκαθολικής Εκκλησίας δεν θεμελιώνεται σε αποφάσεις οικουμενικών συνόδων και η Εκκλησία σαφώς δεν αποφαίνεται εν συνεδρίες αλλά εν οικουμενικές συνόδεις. Όσον αφορά τη λειτουργική αναγέννηση, και σε αυτό το τομέα έχουν λεχθεί και γραφεί πολλά. Γνωστός καθηγητής της Θεολογικής Σχολής Θεσσαλονίκης, τη χαρακτηρίζει επιτακτική ανάγκη και ισχυρίζεται ότι το πρώτιστο μέλισμα αυτής της αναγέννησης είναι η συμμετοχή των λαϊκών στο λειτουργικό καταρχήν και στη συνέχεια στο διοικητικό και διδακτικό έργο της Εκκλησίας. Να εκφράζουν δηλαδή οι βαπτισμένοι ως βασίλειον ιεράτευμα το τρισόν ιερατικό βασιλικό προφητικό αξίωμα του Χριστού. Η πρόταση όμως αυτή είναι μια καθαρά προτεσταντική προσέγγιση, όπου τα περί ειδικής και γενικής ιεροσύνης αφομοιώνονται και εξομοιώνονται, και έτσι, όπως ακριβώς στον προτεσταντισμό, ο καθένας μπορεί να είναι πάστορας και να εκτελεί ιερατικά καθήκοντα. Επίσης, οι υπόλοιπες θέσεις που εκφράζει, όπως άρση του αποκλεισμού των γυναικών από τα λειτουργικά δρόμενα, επαναφορά του λαού στη θέση του χορού και του ιεροψάλτη, η μετάφραση των λειτουργικών κειμένων, η κατάργηση της μυστικής ανάγνωσης των ευχών, η κατάργηση του τέμπλου και κυρίως η συμμετοχή όλου του εκκλησιάσματος στη Θεία Κοινωνία χωρίς την προϋπόθεση της σωστής προετοιμασίας αποτελούν θέσεις αντιπατερικές και απαράδεκτες στο σύνολό τους. Οι ανωτέρω προσεγγίσεις, που πιθανόν να εκπλήσουν ορισμένους που τις ακούν για πρώτη φορά, θεμελιώνονται και στηρίζονται στο δόγμα της νεωτερικότητας που εδώ και κάποιες δεκαετίες εισέβαλε ορμητικά και στον θεολογικό χώρο. Ουσιαστικά πρόκειται για συμφιλίωση της θεολογικής σκέψης με το πνεύμα του διαφωτισμού και, όπως εξηγεί ο επίσης φιλομεταπατερικός καθηγητής Σπανδίου κ. Θάνος Λίποβατς, η ελευθερία του νεωτερικού χριστιανικού υποκειμένου έχει ως συνέπεια όμως ότι ο άνθρωπος ως σκεπτόμενο και δρόν άτομο δεν δεσμεύεται πλέον απέναντι σε παραδόσεις και κλειστά σχήματα οργάνωσης και ερμηνείας της φύσης και της κοινωνίας. Εν τέλει όλα γίνονται με διάθεση πάντοτε συγκατάβασης, προσφοράς και εξυγχρονισμένου ανοίγματος προς αυτούς, δηλαδή τους ετεροδόξους ή ακόμα και τους ετεροδόθρησκους, εν ονόματι των όρων της νεωτερικότητας. Η αποδοχή περί έτερων εταίρων νομιμοποιεί την περίφημη εγκύκλιο του 1902 του Οικουμενικού Πατριαρχείου προς τα χριστιανικά εκκλησίας, που κάνει λόγο για αναδενδράδες του χριστιανισμού. Μόνο που στην αγωνία που έχουν ορισμένοι κύκλοι να επιφέρουν την πολυπόθητη για αυτούς παγκόσμια ειρήνη, λησμονούν τον αψευδή λόγο του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού ότι «παν δένδρον μη πιούν καρπών καλών, εκόπτεται και εις το πυρ βάλετε». Όμως αυτό φαίνεται... πως είναι ίσονο σημασίας για τους θεολόγους του γραφείου. Το θέμα είναι να φτάσουμε απροϋπόθητα στο «ναώσιεν»,
όχι μόνο σε διαχριστιανικό επίπεδο, αλλά και σε διαθρησκειακό. Το συνέδριο που διοργάνωσε την περίοδο 2006-2007 και αφιέρωσε η Ακαδημία στο Ισλάμ, βρήκε το κατάλληλο στοιχείο ενότητας, εκτός από την αγάπη που την έχουν δεδομένη. Είναι η κοινή καταγωγή, τα παιδιά του Αβραάμ. Δέλτα υποενότητα, το μεταπατερικό συνέδριο, η σταγόνα που ξεχύλισε το ποτήρι. Κάπως έτσι φτάσαμε στο τετραήμερο 3-6 Ιουνίου 2010 και το περίφημο συνέδριο Νεοπατερική Σύνθεση ή Μεταπατερική Θεολογία, το αίτημα της θεολογίας της συνάφειας στην Ορθοδοξία. Ένα συνέδριο που χρηματοδοτήθηκε από το Ορθόδοξο Τμήμα του Fordham University της Νέας Υόρκης, ενός Ιησουίτικου Παπικού Ιδρύματος, το οποίο βρίσκεται πίσω από τη διοργάνωση των περισσότερων σχεδόν διαχριστιανικών και οικουμενιστικών συμποσίων ανά την Ιφίλιο, καθώς και το Γερμανικό Πανεπιστήμιο του Μιούνστερ. Για το συνέδριο αυτό έχουν γραφτεί πάρα πολλά, έχουν γίνει αρκετές αξιόπιστες αναλύσεις και γι' αυτό δεν προτιθέμεθα να προσθέσουμε ακόμη μία. Εκτιμούμε πως μία απόλυτα εξειδικευμένη ανάλυση μπορεί να βρει κανείς στο καταπληκτικό υπόμνημα του Μητροπολίτου Γλυφάδος Πατρός Παύλου κατά της μεταπατερικής συναφειακής θεολογίας προς την Ιερά Σύνοδο. Εμείς απλώς εδώ να προσθέσουμε ότι το εν λόγω συνέδριο ουσιαστικά συμπύκνωσε τη θεματολογία όλων των προηγούμενων ακαδημαϊκών περιόδων με μόνη διαφορά πως επίσημα ο επίμαχος όρος τέθηκε ως ένα ανοιχτό ερώτημα προς συζήτηση και διερεύνηση. Το ουσιαστικά καταφατικό ερώτημα προς μια μεταπατερική θεολογία που επέλεξε για τίτλο της εισήγησής του ο Διευθυντής της Ακαδημίας κ. Παντελής Καρλαϊτζίδης μαζί με τη διαπίστωσή του πως καθίσταται επίγον το αίτημα της νέας σάρκωσης του λόγου και της συναφειακής ανάγνωσης των πατέρων, θέτοντας ταυτόχρονα το ερώτημα της δυνατότητας άκουσον-άκουσον ύπαρξης μιας μεταπατερικής ορθόδοξης θεολογίας, απαντά στην υποκριτική απορία των μεταπατερικών θεολόγων που 6 μήνες αργότερα θέλησαν να βγουν και από πάνω, λέγοντας πως το συνέδριο αυτό δεν δείχτηκε κανένα εκκλησιαστικό δόγμα ή σύμβολο της πίστεως. Δεν έχουν τη στοιχειώδη λεβεντιά και αξιοπρέπεια να υποστηρίξουν ευθαρσώς τα αιρετικά τους πιστεύω που συνίστανται στην προτεσταντική προελεύσεως μείωση και ακύρωση της πατερικής παραδόσεως. Έψιλον υποενότητα, από το μεταπατερικό στο εθνομηδενιστικό ύφος. Το πολυπολιτισμικό πνεύμα της Ακαδημίας Θεολογικών Σπουδών όμως, εκτός από μεταπατερικό, είναι και άκρος εθνομηδενιστικό. Σε ένα θεολογικό ίδρυμα που η λέξη αίρεση μοιάζει να είναι απαγορευμένη παντελώς, υπάρχει μια περίπτωση που η λέξη αυτή χρησιμοποιείται αφιδώς. Και αυτή η περίπτωση ισχύει όταν οι εξυγχρονιστές μεταπατερικοί έχουν ευκαίρως ακέρως τη δυνατότητα να κατακεραυνώσουν οτιδήποτε πατριωτικό τους χαλάει την πολυπολιτισμική και νεοταξική συνταγή τους. Έτσι θυμούνται να κάνουν λόγο για αίρεση του εθνοφιλετισμού και ταυτόχρονα να επιτίθεται σε ιεράρχες που διέπονται από έντονο πατριωτικό φρόνημα ή και σε εξέχοντα στελέχη της κοινωνίας, όταν αυτά εκφράζουν την αγωνία τους σχετικά με την εθνική αποδόμηση, ξεχνώντας την περίπτωση αυτή, σύμφωνα με τη μεταπατερική εισήγηση του κυρίου Καλαϊτζίδη, να ομιλήσουν για ανοχή των αιρετικών στη σημερινή πολιτισμική συνθήκη. Αντιθέτως, οι ευρωθεολόγοι της Ακαδημίας Θεολογικών Σπουδών, ως πιστά στρατιωτάκια ενός υπερθρησκευτικού αλλά και υπερεθνικού σχεδίου, συντάσσονται ακόμη και με εθνοπροδοτικά σχέδια τύπου ΑΝΑ για την Κύπρο, παρέα με την εθνομηδενιστική ομάδα των μπίστιδων και κουναλάκιδων αυτής της χώρας, ή αποτελούν μέλη ανθεληνικών μη κυβερνητικών οργανώσεων, όπως το διαβόητο για τον γεννητσαρισμό του Ελληνικό Παρατηρητήριο για τη Συμφωνία του Ελσίνκη, του γνωστού ομοφυλόφιλου κατά δημόσια δήλωσή του και υψηλόβαθμου στελέχους του ΠΑΣΟΚ Γρηγόρη Βαλιανάτου, στο οποίο υπηρέτησε επί έτη ο μακαρίτης καθηγητής Θεολογικής Σχολής των Αθηνών και εκ των μεγάλων δασκάλων των μεταπατερικών θεολόγων Σάββας Αγουρίδης. Τέταρτη ενότητα, φονταμενταλιστική δράση των μεταπατερικών, το φαινόμενο του ακαδημαϊκού φονταμενταλισμού. Όπως είναι φυσικό, η ταύτιση των Ορθοδόξων εξυγχρονιστών θεολόγων με το πνεύμα της μεταπατερικής Δύσης προκάλεσε και συνεχίζει να προκαλεί ποικίλες αντιδράσεις πανορθοδόξους. Η απάντηση των μεταπατερικών σε αυτές τις αντιδράσεις κάνει λόγο για πατερικό φονταμενταλισμό και εκκλησιαστική θριαμβολογία εις βάρος του άλλου. Ελλείψη δηλαδή σοβαρών επιστημονικών επιχειρημάτων ή της Ακαδημίας προσπαθούν μέσα από συθήματα κενά περιεχομένου ή νεοταξικά τσιτάτα να τρομοκρατήσουν όσους τολμούν να αρθρώσουν παραδοσιακό λόγο και γι' αυτό το λόγο, όπως θα δούμε αμέσως μετά, δεν διστάζουν να εκτοξεύουν χαρακτηρισμούς και ύβρις σε πρόσωπα που τους φέρνουν σε δύσκολη θέση. Έτσι μετατρέπονται οι ίδιοι σε αυτό που κατηγορούν στους άλλους,
δηλαδή σε φονταμενταλιστές ακαδημαϊκού τύπου, και επομένως μπορούμε να πούμε ότι απέναντι στον ανύπαρκτο πατερικό φονταμενταλισμό αντιπαρατάσσουν και εκδηλώνουν ένα γνήσιο ακαδημαϊκό φονταμενταλισμό που στην πραγματικότητά του είναι ένας αντιπατερικός φονταμενταλισμός. Πώς εκδηλώνεται ο ακαδημαϊκός φονταμενταλισμός? Α. Με ακατάσχετο ιβρεολόγιο και βαρύτατους χαρακτηρισμούς. Όλα αυτά μέσα από τις εισηγήσεις τους τα αλίευσα. Για τους πολιτισμένους θεολόγους της Ακαδημίας Θεολογικών Σπουδών, οι αντιδρώντες είναι άνθρωποι. Συμπλεγματικοί, δηλαδή κομπλεξικοί, φανατικοί, ανεγκέφαλοι, ρατσιστές, αντισημίτες, οπισθοδρομικοί, φοβικοί, παραδοσιόπληκτοι, εθνικιστές, συντηρητικοί, ανώριμοι, μυθομανείς. Β. Με συκοφαντίες και χτυπήματα κάτω από τη ζώνη ή τη μεθόδους εξευτελισμού της προσωπικότητας όσων αντιδρούν. Γ. Με αποκλεισμούς από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, μερικά εκ των οποίων χρηματοδοτούν τα συνέδρια της Ακαδημίας Θεολογικών Σπουδών, όπως συμβαίνει με την εφημερίδα Θεσσαλία στο Βόλο. Δ. Με ποινικοποίηση των αντιαιρετικών αγώνων και των φυσικών προσώπων που θα έχουν το σθένος να εγκαλούν τους αιρετικούς, τόσο τους εντός, αυτούς που όσο λυκοποιημένες αποδομούν την ορθόδοξη θεολογία και τα δόγματα, όσο και τους εκτός, αυτούς που ανήκουν σε άλλα δόγματα και θρησκεύματα. Με ένα νομοθετικό έκτρωμα τύπου hate speech, ρητορική του μίσους, που ισχύει στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής και που θα στοχοποιεί όσους θα καταγγέλνουν τους αιρετικούς, το διεθνή σιωνισμό, ακόμα και τους ομοφυλόφιλους. Η Ακαδημία Θεολογικών Σπουδών εργάζεται μεθοδικά και προς αυτή την κατεύθυνση. Αυτός είναι εν ολίγης ο ολοκληρωτικός τρόπος διαχείρισης των συμπλεγματικών αντιδρόντων από τους φωστήρες καθηγητές της Ακαδημίας. Μόνο που πραγματικοί συμπλεγματικοί δεν είναι όσοι εμένουν να μην μεταθέτουν τα όρια της πίστεως που παρέλαβαν από τους πατέρες, αλλά οι έμισθοι δεφένσορες της Ακαδημίας Θεολογικών Σπουδών, με την αγωνιώδη προσπάθεια που καταβάλουν να θέσουν σώνη και καλά την ορθόδοξη θεολογία στις ράγες της νεωτερικότητας του διαφωτισμού ή ακόμη χειρότερα της μετανεωτερικότητας του καθολικού μηδενισμού και της αφισβήτησης των πάντων. Αυτοί οι στιγμοί επαγγελματίες θεολόγοι του καιρού μας είναι που, σύμφωνα με τον μακαριστό πατέρα Ιωάννη Ρωμανίδη, εμφανίζουν ως προς την προσέγγιση τους με τη θεολογία των Ρωμαίων Πατέρων συμπλέγματα κατωτερότητας. Η θέση αυτή είναι αξιοπρόσεκτη και καθόλου τεκμηριωμένη, ακριβώς επειδή η θεολογική μέθοδος των Πατέρων βασίζεται επί της Ορθοδόξου Πνευματικότητος και είναι αδύνατο να έχουν συμπλέγματα κατωτερότητας και πνευματικός δουλοπρεπής σε κάθε τι ξένο προς τον ελληνοχριστιανικό πολιτισμό να καταλάβει την πατερική θεολογία και πνευματικότητα. Επιπλέον, καλό θα ήταν να αντιληφθούν ορισμένοι ότι η Ορθόδοξη Εκκλησία δεν αναζητεί την ενότητα με την έννοια του «Η ναός η εν» που διαστρεβλώνουν οι μεταπατερικοί θεολόγοι, απλούστατα, διότι η ίδια κατέχει το όλον της αλήθειας και δεν ψάχνει να βρει δεξιά και αριστερά μέρος της αλήθειας. Το πρόβλημα το έχουν οι λεγόμενες δυτικές εκκλησίες, οι οποίες αποκόπηκαν οικειοθελώς από αυτήν την ενότητα που διατηρεί η Ορθοδοξία ως αυθεντικός φορέας της αποκεκαλυμμένης αλήθειας. Το να θεωρεί τη στάση αυτή από κάποιους γενίτσαρους θεολόγους της Ορθοδοξίας ως φονταμενταλισμός ή εσωστρέφεια είναι τουλάχιστον αστείο και κωμικό. Η Ορθοδοξία δεν υπηρέτησε και δεν υπηρετεί κανενός είδους φονταμενταλισμό, αλλά φυσικά δεν υπηρετεί ούτε και τον θρησκευτικό πλουραλισμό που οδηγεί στον οικουμενισμό και στον συγκριτισμό. Αρνείται να αποδεχτεί τη θεωρία των κλάδων, της περιεκτικότητας, των δύο πνευμόνων, τη βαπτισματική ή τη μεταπατερική θεολογία. Η στάση της είναι καθόλου έντιμη, αφού εδώ και 2.000 χρόνια με συνέπεια και ακρίβεια υπηρετεί την αλήθεια και μόνο αυτήν, χωρίς να τη σχετικοποιεί ή να την οθεύει. Τα δυτικοχριστιανικά κριτήρια ενότητας τα απορρίπτει ολοκληρωτικά, διότι αυτά ακριβώς είναι στη βάση τους υπεριαλιστικά και άκρως φονταμενταλιστικά, αφού θεμελιώνονται με δόλιες μεθόδους που θυμίζουν ξεκάθαρα πρακτικές του τεκτονισμού. Η σύγχρονη κατατετμημένη ομολογιακή μορφή του χριστιανισμού δεν θα πρέπει να έχει ως λύση την πανομολογιακή συμφωνία, ούτε την ομολογιακή ομοτιμία, ούτε ακόμη την πανομολογιακή συγκόλληση ή παράθεση, αλλά την επιστροφή των πεπλανημένων στη μία Αγία Καθολική και Αποστολική Εκκλησία. Αφήνω λόγω έλλειψης χρόνου την πρώτη τελευταία ενότητα να περάσω στον επίλογο. Επίλογος. Ζητούμενο, η αφύπνιση της πατερικής συνειδήσεως των πιστών. Λίγο πριν το κλείσιμο θα θέλαμε να σημειώσουμε πως αυτό που μας κάνει αντιθέτως στην Ακαδημία Θεολογικών Σπουδών δεν είναι αυτή η ύπαρξή της,
αλλά ο διαστρεβλωτικός ρόλος που αυτή αναλαμβάνει στα θεολογικά πράγματα. Η θεολογία στη γνήσια μορφή της δεν μπορεί να είναι μια συζήτηση των γραφείων ή των σαλονιών, συνοδευόμενη από τα συμπαραμαρτούντα αυτών των χώρων, αλλά αντιθέτως οφείλει να είναι εμπειρική, βιωματική, χαρισματική. Η γνήσια θεολογία αποτελεί κτιστή έκφραση της εμπειρίας του ακτίστου Θεού και των μυστηρίων του, του ακτίστου φωτός, του χώρου και του τρόπου της παρουσίας του Θεού. Η αλήθεια στην Εκκλησία δεν είναι αφηρημένη έννοια ή ιδέα του γνησίου. Η αλήθεια είναι κατεξοχήν υποστατική πραγματικότητα. Είναι δηλαδή πρόσωπο. Είναι ο Χριστός, όπως ο ίδιος μας το διαβεβαίωσε. Εγώ ημί η αλήθεια. Επιπροσθέτως, η χαρισματική θεολογία ως αγιοπνευματική εμπειρία της Εκκλησίας δεν είναι για τον καθένα και πολύ περισσότερο δεν είναι για όσους διακατέχονται από την ακαθαρσία των βαθών. Ο θεοδίδακτος τρόπος του απλανός θεολογίν κατά τον Άγιο Γρηγόριο τον Παλαμά δεν είναι αποτέλεσμα ανόδου της διανοίας και ομιλίας για το Θεό διανοητικός, αλλά αποτέλεσμα της προς Θεόν ομιλίας. Δυστυχώς όμως η πρακτική της Ακαδημίας του Βόλου κινείται εντελώς προς την αντίθετη κατεύθυνση και έτσι στη θέση που καταλάμβανε κάποτε η γνήσια αγάπη για την αλήθεια, σήμερα επικάθεται η εξύψωση της στοχής περιέργειας. Το πιο ανησυχητικό όμως σημείο απ' όλα δείχνει να είναι η παντελής άγνοια, ουσιαστικά η πλήρης αδιαφορία των Ορθοδόξων πιστών μπροστά σε αυτήν την αντιπαραδοσιακή και αντιπατερική λέλαπα που έχει ενσκύψει στον θεολογικό χώρο. Οι διάφορες καινοτομίες που εισάγονται σιγά σιγά στον εκκλησιαστικό χώρο ως αποτέλεσμα αυτής της μακροχρόνιας θεολογικής διαστροφής όχι μόνο δεν γίνονται εγκαίρως αντιληπτές, παραδείγματος χάριν η κατάργηση των αναθεμάτων που διαβάζονταν την Κυριακή της Ορθοδοξίας, αλλά και όταν γίνονται δεν μας ενοχλούν εξαιτίας της έντονης εκκοσμικεύσεως του πληρώματος της Εκκλησίας. Έτσι, επιτρέψτε μου να παρατηρήσω ότι ουσιαστικά είχαμε καταστεί ως χριστιανοί προπολού μεταπατερικοί, με αποτέλεσμα σήμερα να έρχονται οι συγκεκριμένοι θεολόγοι για να μας εκφράσουν. Κάποτε, τα πρωτοχριστιανικά έτη, οι χριστιανοί γεμάτοι ένθεο ζήλο αγρυπνούσαν και προσεύχονταν αδιαλείπτως, όντες έτοιμοι για όλα. Η θαυμάσια ιστορία που περιγράφει ο Ευαγγελιστής Λουκάς στις πράξεις των Αποστόλων, με τον Πέτρο στη φυλακή κοιμόμενο ησύχος, μεταξύ δύο στρατιωτών δεδεμένος αλύσες ειδησή, αλλά τους χριστιανούς των Ιεροσολύμων να προσεύχονται όλη τη νύχτα υπέρ αυτού, το αποδεικνύει περίτρανα. Στη σημερινή εποχή, δυστυχώς, οι περισσότεροι των χριστιανών κοιμούνται ησύχως, γιατί έπαυσε να ακούγεται στους ναούς ένα αφυπνιστικό, ζωντανό, προφητικό, αποστολικό πατερικό κήρυγμα. Η σημερινή ημερίδα είναι βέβαιο πως κινείται στη γραμμή των Αγίων Προφητών, Αποστόλων και Πατέρων. Γι' αυτό, ως ελάχιστος ανάμεσά σας, να ευχαριστούμε τον Σεβασμιότατο Μητροπολίτη Πειραιός για αυτή τη θεοφιλή πρωτοβουλία. Και ευχόμαστε ο Θεός να τον θειαφυλάτη σών έντιμον, υγιά μακροημερεύοντα και ορθοτομούντα το λόγο της αληθείας. Σας ευχαριστώ. Αντί για προσγείωση που είπα εγώ, είχαμε μάλλον απογείωση με τον κύριο Μαρκά, ο οποίος με τον νεανικό του νεύρο και το ζήλο και με την σφαιρική και πλήρη γνώση του θέματος που όπως φάνηκε έχει γύρω από το θέμα της Ακαδημίας Θεολογικών Σπουδών που λειτουργεί στο Βόλο, μας ανέβασε τις στροφές. Τώρα όμως θα τις κατεβάσουμε με το διάλειμμα το οποίο θα επακολουθήσει και το οποίο παρακαλούμε πάρα πολύ να είναι μόνο 15 λεπτών όπως προβλέπεται στο πρόγραμμα, διότι ήδη έχουμε ξεφύγει αρκετά από το χρόνο. Οι εισηγητές ήταν όλοι συνεπείς στο χρόνο, αλλά η παρέκκληση έγινε στο ξεκίνημα με τους χαιρετισμούς. Μία ανακοίνωση να κάνω. Οι ερωτήσεις παρέλειψαν από οι γραπτές και μόνον που θα υποβληθούν. Είναι υποβοηθητικό για μας να αναφέρουν, να γράφουν επάνω σε ποιον εκ των εισηγητών απευθύνονται. Δεύτερον, μπορείτε στο έξω από τα τραπεζάκια στη γραμματεία να πάρετε το υπόμνημα
του Σεβασμιωτάτου Γλυφάδας, για το οποίο έγινε λόγος, το οποίο είναι σπουδαίο κείμενο. Και επάνω εδώ στην αίθουσα παρακαλώ μετά από 1/4. Η ώρα είναι 7:15. Συν Θεό, διευχών του Αγίου Ποιμενάρχου, διευχών των Αγίων Σεβασμιωτάτων και Θεοφιλεστάτων Επισκόπων, διευχών των μοναχών και των μοναζουσών, των πατέρων, των αδελφών και όλων σας. Μπαίνουμε στη δεύτερη συνεδρία. Σύμφωνα με το πρόγραμμα, ο ομιλών, στον οποίο έχει ανατεθεί το διακόνημα της Προεδρίας, θα διαβάσει μια σύντομη τοποθέτηση. Σας παρακαλώ να σταματήσετε τώρα όμως να πηγαίνετε στις θέσεις σας. Να μείνετε εκεί που είστε, σας παρακαλώ, για λίγα λεπτά. Εν αρχή να ζητήσω τη συγκατάβαση, γιατί δεν διαθέτω την υψηλή κλίμακα του τελευταίου ομιλητού. Από τον Άνωνη, επιτρέψτε μου να κατεβώ 2, 3, ίσως και 4 διαστήματα της διατονικής. Παρεκτός από δάσκαλος εξ ανάγκης, βρέθηκα τελευταία και αγρότης. Αγρότης σε άνοικμους και άνυδρους αγρούς. Πασχίζω όση δύναμη, αλλά δεν επιτυγχάνω, να μιμούμε τον Άγιο Γρηγόριο τον Θεολόγο, ο οποίος λέγει, και ως έπραξε βεβαίως, ενέωσε νεώματα, πάει να πει, ξεχέρσωσε χωράφια χέρσα και κυρίως τα ομορφοαρωτρίωσε. Το νεοφανές και νεοπαγές της μεταπατερικής θεολογίας αποτελεί φυτάριον από εισαχθέντα σπόρων υβριδίου, ο οποίος εισήχθη παροιμήν σε μονοκαλλιέργεια θερμοκηπίου παρεκκλησιαστικήν. Το θερμοκήπιον διαθέτει μεταξύ άλλων ικανών ευθυνών προσωπικών παρεπιστημόνων, πολλήν υγρασίαν, πολλήν σαπρίαν, είχα άλλη λέξη, όχι έβηχον, περισσότεραν φιλαυτίαν και ισόποσον φιλοδοξίαν. Η ετικέτα είναι γραμμένη σε διάλεκτον ουχή ανδρίαν, μη αρενοπίν το ύφος. Πρώτο τμήμα εκ των τριών, σύντομο ιστορικό τριών σταθμών. Η εγκύτερη σε μας αρχή του φαινομένου ανοιχνεύεται εν σπέρματι στη δεκαετία του 70, όταν αρχιεπισκοπικό επιτελείο εδυσφήμιζε τότε επί πολλή ετεροδοξία και ολίγη ανηθικότητη τις δύο θεολογικές σχολές και ιδρύει το 72 την ανωτέρα ιερατική σχολή. Υπήρξα τρόφιμος 5 μήνες και γνωρίζω κάμποσα από τη λειτουργία και τη στελέχωσή της και τους στόχους της. Τότε οι ενθουσιώντες, οι γαβριώντες, οι γείτορες της ζωής ήλπιζαν, εσχεδίαζαν με ιδιώνυμους κοσμικούς βραχίονες να αναγεννήσουν την σάπια και ανήθικη Ελλάδα, μαζί και την Εκκλησία. Στη σχολή εκείνη, μεταξύ άλλων, θα διδάσκεται η ακρεφνής, μαζί και μοδέρνα, πλην υψηλή ορθόδοξη θεολογία. Και η Εκκλησία θα εγαλβάνιζε τα ειδικά της στελέχη. Δεύτερο χρονικός, πλην ιταμότερο εγχείρημα, εξεδηλώθη πριν ολίγα έτη από αρχιεπισκοπικό μονοεπιτελείο. Και μετά πολλά στριβάς και βασάνους, ιδρύονται 4 ανώτατες εκκλησιαστικές ακαδημίες. 4 φορές πάνω τα χρήματα για τα παιδιά εκείνα, 4 φορές κάτω τα χρήματα τα κρατικά για τα παιδιά, τους φοιτητές, γιατρούς, γεωπόνους, θεολόγους, φιλολόγους.
Τώρα δεν είναι η ζωή που σώζει. Τώρα είναι η λαλίστατη, η στυλπνότατη χρυσοπαγά. Στόχος ο αυτός της ζωής. Βαμμένος όμως σε εξυγχρονιστική πατίνα καριερίστες πανεπιστημιακοί, μικρομεσαίοι ιεροκήρυκες, μέτριες γραφίδες της θεολογικής βεβαίως αγοράς, δάκτυλοι παράμεση, εστήριξαν και εζώσαν αυτά τα μονοκαλλιεργητικά κυπάρια. Τρίτο, ουχή χρονικός, αλλά κατά την ευθυνίαν αλλήλων και συγγενές. Τρίτο εγχείρημα, η ίδρυση και λειτουργία ιδιώνυμων θεολογικών ακαδημιών, χωρίς κουράσια, χωρίς παιδάρια ως τακτικούς σπουδαστές, σε Μητροπόλεις, αρχής γενομένης από την Κρήτη. Δεν γίνονται τα πράγματα με παρθενογενέσεις στα εκκλησιαστικά. Είτε από εμάς, είτε από τον εξαποδό. Σε Μητροπόλεις, υπό, παρά, τον, το, δοτική, επισκόπο, δεν γνωρίζω. Η πολυπραγμονέστερη φύγεται σε Μητρόπολη της Κεντρικής Ελλάδος. Στόχοι, δομή, δραστηριότητες, σχεδόν φωτοαντίγραφα, ενίοτε θολά, εξεπίτηδες, των προηγουμένων εγχειρημάτων. Σημειώνω δύο. Λυσώδης πολεμική και δυσφήμιση από σπιθαμιαίους εναντίον εντοπίου θεολογικού δυναμικού, έστω κι αν αυτό γνωρίζει παγκόσμια αναγνώριση. Β. Εργολαβική μεταπόληση στην εγχώρια αγορά δυτικών ιδεολογημάτων και αιμονή στα υπερατλαντικά ιδεολογήματα, ήδη αναφέρθηκαν σχεδόν όλα. Το επίπεδο του λόγου δημοσιογραφικών, επιστημονικός κάτωθεν του μετρίου, βοηθούν των λιπαρών πόρων, ήδη αναφέρθηκαν, συνεργούν των ισχυρών διασυνδέσεων με ευώνυμους χώρους ημεδαπής και αλλοδαπής, η Ακαδημία Γραφιάκη στην αρχή, ομιλεί σήμερον προστρανούς, εκκλησιαστικούς, πανεπιστημιακούς, μετεταμένων των δάκτυλων, των δείκτην. Βεβαίως ο Αντίχειρ αντιδεικνύει το οσφιοκαμπτικόν, το ολίγιστον αυτών των φρυσωμένων. Λόγω της τυπνότητας στα σελοφάν, λόγω της τυχαίας συμπόρευσης με συγγενή πολιτικά ή κοινωνικά εγχειρήματα, μεταπρατισμού του έργου της ιδιώνυμης Ακαδημίας, έχει γνωρίσει ασυνήθη διάδοση. Ή διλέχθηκαν και παρακάμπτω κάποια. Το ιδεολόγημα αυτό αποτελεί ειδική τροπική έκδοση άλλου γενικού, του μεταμοντέρνου στη δυτική βιβλιογραφία και γενικότερη ζωή. Δεν μας χρειάζεται εδώ η επιστημονική αναλυσή του, μπορεί να γίνει στα πανεπιστημιακά σπουδαστήρια. Εδώ επίγειοι μόνο να απαιτείται εκκλησιαστική ανατομία και διάγνωση. Και επειδή αξιότεροι και ειδικότεροι εμού ευρίσκονται εδώ, το έπραξαν και θα συνεχίσουν να το πράττουν, εγώ θα κάνω δύο ενδεικτικές, επώδυνες για όλους μας υπογραμμίζω, τομές. Πρώτη τομή ευρήκα ένα πανίσχυρο ακτινοσκόπιο ενός στρανού ανατόμου, του Αγίου Γρηγορίου του Θεολόγου. Αυτό λειτουργήσε με απόλυτη επιτυχία στην περίπτωση, υπογραμμίζω και ακούστε, της θηλυκής υβριστρίας, έτσι έλεγε τον ευνόμιο Άγιος. Και αυτό το εργαλείο διεισδύει και φιλμογραφεί σε 10 διάδοχες τομές. Ήβρεκε ανέταμε, εισαγωγικά, το κενόν της ασεβίας εργαστήριων ευνομίου και οπαδών του. Ακούστε παρακαλώ με προσοχή και δέος, γιατί θα μας χρειαστεί, τι διέγνωσε ως πρόγραμμα αυτού του εργαστηρίου ο Άγιος. Το εργαστήριο λοιπόν, 1. Αυθημερών πλάτη Αγίους, 2. Χειροτονεί θεολόγους, 3. Εμπνέει και λειτουργεί την παίδευση έτσι ώστε να παράγει λογίους αμαθείς. Τους αμαθείς να τους κάνει λογίους, να τους βαφτίζει. 5. Συγκαλεί πολλά συνέδρια λογίων αμαθών. Πολλά συνέδρια λογίων αμαθών, όρος του κειμένου. 6. Ενδεσμέει, δηλαδή περικλείει σφιχτά και δεν υπαγιδεύει τους ασθενέστερους με αράχνια υφάσματα. Ξεσηκώνει κατά της πίστεως σφικιάς, δηλαδή σμήνει λυσόδι από κιτρινόμαυρες σφίκες. 8. Σχεδιάζει ανάδοση διαλεκτικών, επικαιρότατο, δηλαδή ανάπτυξη και διανομή φιλοσοφικών, κοσμικών και λοιπών μαθημάτων. 9. Και ηταμότερων.
εκθυλίνει επιπλέον δια της κολακίας το ήδη άνανδρον των ανδρών οπαδών. Δι' όλων αυτών συνοψίζει ο Άγιος, συνοψίζει τη διαγνωσή του, εργαστήριον κενών ασεβίας δημιουργεί. Με τις 10 νεοπλασίες οι λειτουργίες του εργαστηρίου, ο Άγιος ολοκληρώνει με μία τελευταία. Εκ καρπούτε, 2 κάπα, την άνοιαν αυτών των ανδρών οπαδών, δηλαδή των επιπλέον εκθυλιμένων κατά το άνανδρον. Μεταφράζω ελεύθερα. Το πανούργο πρόγραμμα και εργαστήριο του Ευνομίου δεν ελάμβανε προγράμματα ευρωπαϊκά. Ήταν αυτοτροφοδοτούμενο διαγλυκίας απομυζήσεως των οπαδών, των εκθυλιμένων οπαδών. Αφήνω δι' εσάς, ως άσκηση στα οσπίτια σας, να βρείτε ομοιότητες, διαφορές, εξελίξεις, επικαιρότητες, συγκρίνοντας με τα σημερινά. Ευρήκα επίσης ένα δεύτερο ακτινοσκοπικό όργανο, συμπληρωματικό στο πρώτο. Το εφήρμοσε ο Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς κατά του κακοδόξου Βαρλάμου. Το μεταφέρω στο σήμερα τροπικώς επικαιροποιημένο. Η μεταπατερική θεολογία, ο ευρυδικός σπόρος ουσία και λόγο, είναι μεικτή επινόηση, σύλληψη, κατασκευή. Μειγνύει ολίγην εκκλησιαστικήν θεολογία που αρανίζεται με τσιτάτα της επιλογής της και πολλήν πολλήν κοσμικήν του σειρμού ή ειδικών θύραθεν εργαστήριων. Η μεικτή αυτή επινόηση σπήρεται σε χάσκακες, μεταφράζω γιατί δεν ξέρουμε τη λέξη, και χινότες και ευήθεις. Η επινόηση εν συνεχεία της σποράς ποτίζεται, λιπαίνεται σε μόνιμη σωλήνωση με υγρούς τόνους κοσμικής υποστήριξης, με μπόλικη μη αρενοπή φιλαυτία, με ικανή ανθρωπαρέσκεια, την γνησίαν κόρην του αφύσικου δεσμού φιλαυτίας και φιλοδοξίας. Τα φυτά των σπόρων υποστηλώνονται, προσδένονται σε τρίχαπτα, είχα βάλει αυτό ως τίτλο, φύκια ή κορδέλες μεταξιτές που το πάλε η κυρία έβαζαν στα μαλλιά τους. Από πολυπράγμονες παρεπιστήμονες, οι οποίοι βεβαίως μεταξύ άλλων κερδίζουν και ένα ευπρεπές σιτηρέσιον. Φίλοι εκλεκτοί, μην αφαιθείτε χαρίεντες ή επιβεβαιωμένοι οι ίδιοι στις διαγνώσεις που μόλις διάβασα. Στείτε, γιατί υπάρχει ένας ακόμη, ουχή αναβαθμός, αλλά κάτω βαθμός. Με λύπη και συντριβή, ομολογώ και διαγνώσκω ότι όσα οι Άγιοι διέγνωσαν και παρουσίασαν προηγουμένως σε επιτομή και με τίτλους, μπορώ να βεβαιώσω από το διακόνημα του δασκάλου 3 δεκαετίες περίπου παναγίνει, όσα λοιπόν διάβασα σε επιτομή ισχύουν τροπικώς βέβαια για πολλούς από εμάς με πρώτον τον ομιλούντα. Ότι δηλαδή μεταλλάξαμε τη ζέουσα πίστη των φυσικών και πνευματικών πατέρων μας ή το σέβας στους Αγίους Πατέρας, τα μεταλλάξαμε αυτά σε ιδεολόγημα. Σε ρηχή πίστη απλώς να την επικαλούμαστε. Ιδεολόγημα άσαρκο, φιλόνικο καμιά φορά, ζηλωτικό, ενίοτε ιδεολόγημα που αγγίζει τους ποδοσφαιρόφιλους. Και το επικαλούμαστε αυτό το ιδεολόγημα είτε για να ασφαλίσουμε την άριζον ορθοδοξοφροσύνη μας, είτε για να εξουθενώσουμε αδελφούς, το ίδιο με εμάς αδυνάτους στην πίστη. Βεβαίως δεν επήξαμε μεγάλα θερμοκήπια, δεν επήξαμε εργαστήρια, όμως διαθέτουμε τα μικρούλικα, τα ατομικά μας θερμοκήπια. Η διαφορά μας είναι στο βαθμό, στη διαβάθμιση της τόλμας, του θάρσους, της ιταμότητος. Δηλιούμε οι δίλεοι εμείς να συστήσουμε καινοφανή διδασκαλία. Πάντως κάποιοι από εμάς και εις την ανθρωπαρέσχειαν πειρασμικώς δουλεύουμεν ενίοτε και τας νίκας κατάγομεν κατά αδελφών και καλών σιτηρέσιων απολαμβάνομεν και ούτε την ορθοδοξοφροσύνη μας διακινδυνεύουμε. Ίσα ίσα την επισφραγίζουμε σφραγίσιν 7. Και με πολλά
πολλά πατερικά παραθέματα, μερίσεις προφητών και Αγίων και Μαρτύρων. Αν λοιπόν έλθω με τρίτο μέρος και ολοκληρώνω εις σε αυτούς, αν εμβλέψουμε στοργικά προς τους αποκληθέντας πατρομάχους, ως εις αδελφούς και μέλη του αυτού σώματος, υπερών Χριστός απέθανε, τότε ενδέχεται και το έλεος του Τρισαγίου Θεού σε εμάς να καταβιβάσουμε και την στήριξη όσων νομίζουμε ότι κλονίζονται περί την πίστη να βοηθήσουμε ή και μάχονται ακόμα την πίστη. Οι προτάσεις που ακολουθούν πασχίζουν να τηρήσουν αυτή την εκκλησιαστική τιμιότητα μαζί και αλληλεγγύη ή φιλαδελφία. Η αντιμετώπιση λοιπόν της γενικευμένης λυμικής και της ειδικής μεταπατερικής μπορεί να βασιστεί να εκκινήσει από 2-3 απλά πράγματα, με εκκλησιαστικό όμως τρόπο. 1. Ετάζουμε ειλικρινώς και εν μετανοία τους εαυτούς μας. 2. Επιστηρίζουμε αδελφούς επιείσεις με εμάς ασθενείς την πίστη. 3. Μετά απευθυνόμαστε στους πεπισκόπους και τους πατέρες μας, τους πνευματικούς. Εν συντομία, ανάλυση των τίτλων αυτών. Ετάζουμε αυτού σημαίνει ελεγχόμαστε μπροστά ή κάτω από πετραχύλι. Όσοι φυλάρες καδηλώνουμε ορθοδοξοφρονούντες. Μήπως και εμείς πιστεύουμε την πίστη μας και το σέβας στους Αγίους ως κατόρθωμά μας ατομικό, ως ψηλόν ιδεολόγημα και ησυχάζουμε. Ο έλεγχος προβαίνει σταδιακά, ειλικρινός, εκκλησιαστικός, δακρύωμεν, ανάβομεν κυρία ή κανδύλια, ζυμώνουμε και προσφέρουμε λειτουργίες και δεν αγοράζουμε έτοιμες, συμπονούμε τους πτέοντας, ελεούμε κρυφίως τους πενωμένους, συγχωρούμε τους αδικούντας και τα λοιπά γνωστά σε όλους μας από μικρά παιδάκια. 2. Επιστηρίζουμε τους αδελφούς. Ανακρίνουμε τους λόγους για τις πράξεις μα, μήπως δι' αυτόν εξουθενώνονται οι κρινόμενοι αδελφοί. Μήπως διώκοντας την εξουθένωσή τους, βεβαιώνουμε ανθρωπαρέσκως σε αυτούς μας. Ότι δηλαδή είμαστε πιστοί και ευσεβείς και φρονούμε τα ορθόδοξα. Ότι βεβαιώνουμε αυτούς ως ευσεβείς, ως υπερμάχους στρατηγούς, ως αλαθήτους. Μήπως θα ήταν καλλιότερο να μιμηθούμε κάποιους τωρινούς πατέρες, οι οποίοι, αλήθεια, περιέργως σιωπούν. Δεν λιμπελογραφούν, αφού δεν προλαβαίνουν. Δηλαδή αδιαλείπτως εύχονται. Εύχονται με δακρυρώους ευχάς υπερόλων, μηδέ ενός εξαιρουμένου, υπερόλων των θλιβωμένων και κλονουμένων. 3. Ουχή εμείς οι απλοί λαϊκοί, ακόμη και οι δάσκαλοι, δήθεν τρανοί, του πίκλιν καθηγητές, αλλά οι προεστώτες της εκκλησιαστικής διακοσμήσεως και θεσμοθεσίας, ανάμεσα στα άλλα καθηκοντά τους, μήπως λέω θα ήταν θεάριστο, δηλαδή φιλάδελφο, να δοκιμάσουν προσωπική επικοινωνία με ένα έκαστον αυτών, που εικάζεται ή βεβαιώνεται με κείμενα ότι πρεσβεύουν ή διδάσκουν και να εμφανίζει δασκαλίες. Υπάρχει πολύ ερώτημα τι ακριβώς γίνεται. Το ίδιο να πράξουν αν κρίνουν με όποιον ή όποιους συνεπισκόπους τους διαβλέπουν οι επίσκοποι, ας πούμε οι παριστάμενοι, ότι κάποιοι συνεπίσκοποι τους ενδεχομένως στέγουν, στέργουν, συνευδοκούν, απλώς γοητεύονται, απλώς πειράζονται, όλα ανθρώπινα και εκκλησιαστικά, από παρόμοιες διδασκαλίες. Αν η προσωπική τους επικοινωνία δεν αποδώσει των επισκόπων, τότε μήπως θα ήταν αναγκαίο να αναβούν βαθμίδα οι επίσκοποι, ορισμένοι, να συνοψίσουν κάποιοι ξάγρυπνοι επίσκοποι της καινοφανής διδασκαλίας, να συνεψίσουν τη θεολογική διάγνωση, να σταθμίσουν πνευματικό στα πράγματα και αν κρίνουν αυτοί επιβεβλημένο, να εισαγάγουν προς συζήτηση στο σώμα των επισκόπων το σχετικό ζήτημα. Στο μεταξύ εμείς εμένουμε εκκλησιαστικώς ευχόμενοι υπερόλων. Και πάντως εμένουμε ευχαριστούντες εις τον Θεό, τον Πανάγαθο Θεό, ο οποίος και πάλε εχάρισε και νυν μας χαρίζει Αγίους Πατέρες, που γεννούν, αυτοί είναι οι πατέρες, τέκνα αγάπης, υπομονής και παρακλήσεως ως ήδη. Σας ευχαριστώ για την προσοχή σας. Σύμφωνα με το πρόγραμμα και την ανασύνθεσή του, πρώτος ομιλητής, ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Ναυπάκτου και Αγίου Βλασίου, κύριος Ιερόθεος,
επειδή κατά την κρίση μου είναι εκκλησιαστική η διοργάνωση, παρακάμπτω ως μη ωφελούντα όσα θα έπρεπε σε άλλη εκδήλωση επιστημονική να πω για το βιογραφικό, τη δράση, τις δημοσιεύσεις του Επισκόπου Ναυπάκτου. Μόνον ένα, και αυτό ας μας προβληματίζει. Κάποιοι επίσκοποι μας ασκούνται εις το λιπόσαρκον. Φαίνεται αυτό έχει επιπτώσεις εις των λόγων, θετικές, ευεργετικές, και εις τη γραφίδα τους. Θεοφιλέστατε επίσκοπε Μαραθώνος, κύριε Μελίκτον, εκπρόσωπο του Μακαριωτάτου Αρχιεπισκόπου Θηνών και Πάση Ελλάδος, κύριε Ιερονίμου, σεβασμιότητα Άγιοι Αρχιερείς, αγαπητοί πατέρες, εντιμότατοι κύριοι καθηγητές, αγαπητοί αδελφοί. Έχει παρατηρηθεί ότι τα ιδεολογικά, πολιτιστικά και πνευματικά ρεύματα που εμφανίστηκαν στη Δύση, όπως για παράδειγμα ο διαφωτισμός, ο ρομαντισμός, ο νεωτερισμός, έρχονται στο χώρο μας σχεδόν μετά από 30 και 50 χρόνια. Έτσι, αυτό που σε εμάς φαίνεται καινούργιο ήδη έχει κυριαρχεί στη Δύση πριν από πολλά χρόνια. Σε αυτό το γεγονός εντάσσεται και το φαινόμενο της μεταπατερικής θεολογίας, για το οποίο έγινε εσχάτως λόγος πολύ στην πατρίδα μας. Και νομίζω ότι η πρωτοβουλία του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Πειραιώς και αγαπητού εν Χριστώ αδελφού κ. Σεραφείμ είναι άξια προσοχής και επένου. Μόνο θα ήθελα να παρακαλέσω, τώρα χρειαζόταν το χειροκρότημα, αλλά αν χειροκροτά τη συνέχεια θα παραταθεί ο λόγος. Γι' αυτό παρακαλώ μη χειροκροτώ. Πρέπει να αντιμετωπιστεί το φαινόμενο αυτό, γιατί τέτοιες κινήσεις αποτελούν κοσμίκευση στη θεολογία και την ποιμαντική της Ορθοδόξου Εκκλησίας. Οι προηγούμενοι εισηγητές και ο επόμενος αυτήν την ημερίδα έθιξαν βασικά και σημαντικά σημεία για την πατερική θεολογία, αλλά η δική μου εισήγηση περιστρέφεται γύρω από την μεταπατερική θεολογία από εκκλησιαστικής προοπτικής. Θα τονιστούν κυρίως 4 επιμέρους σημεία. Πρώτον, η προϊστορία της μεταπατερικής θεολογίας. Επειδή τα χρονικά περιθώρια είναι περιορισμένα, γι' αυτό εδώ δεν θα αναπτύξω την ενότητα αυτή όπως την έχω διατυπώσει στο γραπτό κείμενο, το οποίο θα κατατεθεί στα πρακτικά, αλλά θα κάνω μόνο μια μικρή περίληψη. Ο πυρήνας της μεταπατερικής θεολογίας εμφανίστηκε εκτός από τους Προτεστάντες, όπως ήδη έχει τονιστεί, από πλευράς Ορθοδόξου, αρχές του 19ου αιώνα, από τους σλαβόφιλους φιλοσόφους και θεολόγους, με πρωταγωνιστή τον Αλέξη Χομιακόφ. Ο Χομιακόφ συνέδεσε τον χριστιανισμό με τον πολιτισμό, που κατέληξε στη μεταπατερική θεολογία. Συμφωνούσε με την παρατήρηση του φίλου του φιλοσόφου Κυρέευσκη, ότι είναι αδύνατον να ανανεωθεί η φιλοσοφία των Αγίων Πατέρων στη μορφή που είχε κατά την εποχή τους. Αυτή η θεολογία των πατέρων απαντά σε ερωτήματα της εποχής και του πολιτισμού μέσα στην οποία έχει αναπτυχθεί. Αυτή είναι η καρδιά, θα έλεγα, και ο πυρήνας της μεταπατερικής θεολογίας, αφού θεωρεί ότι η εποχή μας έχει άλλο πολιτισμό από την εποχή των πατέρων, θέτει άλλα ερωτήματα και επομένως χρειάζεται να δοθούν άλλες απαντήσεις. Ο Χομιακόφ και οι ομόφρονές του έδιναν προτεραιότητα στην ελευθερία και την αγάπη, ανεξάρτητα από τους θεσμούς και ανεξάρτητα από τους ιερούς κανόνας. Θεωρούσαν ότι η σχολαστική θεολογία είναι ανώτερη από την πατερική θεολογία και στη συνέχεια η ρωσική θεολογία και ευσέβεια είναι ανώτερη και από την πατερική και από τη σχολαστική θεολογία. Όμως, όπως έχει παρατηρηθεί, ο Χριστός δεν ενυνθρώπισε για να απαντήσει στα πολιτιστικά ερωτήματα της εποχής του, αλλά για να νικήσει το θάνατο, το διάβολο και την αμαρτία, και αυτό είναι το βασικό έργο της Εκκλησίας. Βεβαίως, οι πατέρες μίλησαν για τα προβλήματα της εποχής τους, αλλά το κύριο έργο τους ήταν να βοηθήσει τους ανθρώπους σε αυτό το πνευματικό έργο να αποκτήσουν κοινωνία με τον Χριστό. Έτσι, σκοπός της Εκκλησίας και της θεολογίας δεν είναι απλώς να αναπτύξει ένα πολιτισμό, ούτε να δώσει απαντήσεις σε φιλοσοφικά
κοινωνικά και πολιτιστικά ερωτήματα, αν και το κάνει και αυτό, αλλά να οδηγήσει τον άνθρωπο στη θέωση δια της καθάρσης της καρδίας και του φωτισμού του νου. Τα περισσότερα γύρω από το σημείο αυτό, γιατί έκανα μια έρευνα πάνω στο θέμα της θεολογίας του Αλέξη Κομιακόφ, τα αφήνω για τα πρακτικά, όπου θα δημοσιευθεί εκεί η εισήγησή μου. Δεύτερον, βασικά σημεία της μεταπατερικής θεολογίας. Θα δούμε σε τι συνίσταται η λεγόμενη μεταπατερική θεολογία. Η λέξη μεταπατερική, είτε με τη χρονική είτε με την κριτική της ερμηνεία, σημαίνει τη θεολογία μετά τους πατέρες, που δηλώνει ότι θα πρέπει ο λόγος του Χριστού να διατυπωθεί με άλλη σκέψη από εκείνη των Αγίων Πατέρων της Εκκλησίας, διότι σήμερα υπάρχει ένας άλλος πολιτισμός. Σύμφωνα με τις απόψεις αυτές, οι πατέρες του 4ου αιώνος, μιλώντας για τα δόγματα της Εκκλησίας, χρησιμοποίησαν τη στοϊκή και τη νεοπλατωνική σκέψη. Αυτό σημαίνει ότι στη σημερινή εποχή θα πρέπει να διαβάζουμε τα Ευαγγέλια και τα κείμενα των πατέρων με τη μεταπατερική σκέψη, δηλαδή για να βρούμε τον εαυτό μας, εντός εισαγωγικών όπως το λένε, πρέπει να ξεμπαζώσουμε το χρόνο από αδρανείς στιβάδες, οι οποίες μεταβάλλουν τη μνήμη σε βρικόλακα της ψυχικής μας ζωής. Βέβαια, για να είμαι ακριβής, πρέπει να πω ότι υπάρχουν και άλλοι υπέρμαχοι της μεταπατερικής θεολογίας που εκφράζονται με τρόπο που δεν προκαλεί τόσο τον αναγνώστη, όπως αυτό που παρατέθηκε προηγουμένως, ότι οι πατερικές σκέψεις του παρελθόντος μεταβάλλουν τη μνήμη σε βρικόλακα της ψυχικής μας ζωής. Ωστόσο όμως υπάρχουν πολλά προβλήματα ως προς την ορθόδοξη θεολογία. Μετά τον ορισμό πρέπει να δούμε τις γενικές απόψεις των μεταπατερικών θεολόγων. Σύμφωνα με τις απόψεις της μεταπατερικής θεολογίας, στην πορεία της Εκκλησίας αναπτύχθηκαν δύο τύποι εκκλησιολογίας. Οι αρχαίγονοι, όπως εκφράστηκε στα βιβλία της Καινής Διαθήκης, εξού και οι βιβλικές σπουδές, και οι μεταγενέστεροι, όπως εκφράστηκε από τους πατέρες της Εκκλησίας, από τον 3ο αιώνα και μετά. Η πρώτη, δηλαδή η αρχαίγονη εκκλησιολογία, ονομάζεται εκκλησιολογία της κοινωνίας και ευχαριστιακή πνευματικότητα, που είναι μια οριζόντια ιστορική εσχατολογία, και η δεύτερη είναι μια κάθετη και περισσότερο περσοναλιστική αντίληψη της ιστορίας, που προσδιορίστηκε βάσει των αρχών του γνωστικού χριστιανισμού και των νεοπλατωνικών απόψεων. Η πρώτη είναι η αρχαίγονη κοινωνική και στηρίζεται στη Θεία Ευχαριστία ως φανέρωση της εσχατολογικής δόξας της Βασιλείας του Θεού, και η δεύτερη είναι μεταγενέστερη, περσοναλιστική, νεοπλατωνική, μυστική, ασκητική. Πρόκειται για μια, όπως ακριβώς λένε, εκτροπή, δηλαδή η δεύτερη αυτή των πατέρων, εκτροπή της ευχαριστιακής λειτουργικής προς την θεραπευτική, καθαρτική, εκκλησιολογία και πνευματικότητα, η οποία μπορεί να χαρακτηριστεί, όπως λένε, ως παράλληλη με την εκτροπή της προφητικής προς την αποκαλυπτική θεολογία και γραμματεία της Παλαιάς Διαθήκης. Με αυτήν τη θεωρία παρουσιάζεται μια ευχαριστιακή εκκλησιολογία χωρίς άσκηση και μια θεραπευτική καθαρτική εκκλησιολογία χωρίς τη ευχαριστία, και επομένως αντιπαρατίθενται η κοινωνία προς την έρημο και το αντίστροφο. Όσον αφορά τη μεταγενέστερη εκκλησιολογία, όπως λένε, η οποία κατά τους μεταπατερικούς θεολόγους αλλίωσε την αρχαίγονη εκκλησιολογία, η οποία μεταγενέστερη εκκλησιολογία εκφράζεται από τους πατέρες του 3ου αιώνα και μετά, έχει διάφορες κατευθύνσεις, αφού επηρεάστηκε από ανάλογα ρεύματα που επικρατούσαν στην αρχαία ελληνική φιλοσοφία. Έτσι υπάρχουν και παρατηρούνται δύο τάσεις πατέρων, εννοείται κατά τους μεταπατερικούς θεολόγους. Η πρώτη αναφέρεται στη μυστική ενατένιση του Θείου που γίνεται με τον ανίδεο νου. Αυτή η πνευματικότητα αρχίζει με τον Αναξαγόρα και τον Πλάτωνα και περνά από τον Φίλωνα στους νεοπλατωνικούς, τον Κλίμαντα Αλεξανδρέα, τον Οριγένη, και διαμορφώνεται τελικά από τον Ευάγριο τον Ποντικό, που της έδωσε οργανωτικό χαρακτήρα. Έτσι, το υπόβαθρο της θεωρίας του Ευαγρίου
όπως λένε, είναι νεοπλατωνικό, όπως και το υπόβαθρο της θεολογίας του Αγίου Γρηγορίου του Θεολόγου και του Αγίου Γρηγορίου Νήσις είναι νεοπλατωνικό. Μέσα στο κλίμα αυτό ερμηνεύονται τα περί θεωρητικού και πρακτικού βίου, τα περί καθάρισεως, φωτισμού και θεώσεως και όλο το περιεχόμενο της φιλοκαλίας. Ο νους συλλαμβάνει τους λόγους των κτιστών όντων και μέσα στο νου λάμπει το θείο φως. Μέσα σε αυτήν την προοπτική ακολούθησαν όλοι οι μεταγενέστεροι, όπως λένε πατέρες, δηλαδή τα έργα του Αγίου Διονυσίου Αρεπαγίτου και άλλοι, όπως ο Μάρκος ο Ασκητής, ο Διάδοχος ο Φωτικής, ο Μάξιμος Ομολογητής, ο Ιωάννης της Κλίμακος, ο Φιλόθεος ο Συναήτης, ο Ησύχιος της Βάτου, ο Νικήτας ο Στιθάτος, ο Γρηγόριος ο Συναήτης και οι ησυχαστές του Άθωνα, με κορυφαίο βέβαια τον Άγιο Γρηγόριο τον Παλαμά. Όλοι αυτοί είναι νεοπλατωνικοί. Η δεύτερη πνευματικότητα κατά τους μεταπατερικούς θεολόγους που αναπτύσσεται αμέσως μετά από την Ευαγριανή θεολογία που κινείται παράλληλα προς τη μυστική ανατένιση του Θείου της πρώτης πνευματικότητας ξεκινά με τον μασαλιανιστή Άγιο Μακάριο τον Αιγύπτιο και έχει καταβολές στη στοϊκή φιλοσοφία και τη λαϊκή ευσέβεια και δίνει προτεραιότητα στην αίσθηση, στην πληροφορία και την καρδιά. Εισαγωγικά, μετά το Μακάριο, ο άνθρωπος πάβει να είναι πρωτίστως νους για να γίνει ενέστηση που συλλαμβάνει την εσωτερική πραγματικότητα περιλαμβανόμενης και της χάριτος. Η καρδιακή αίσθηση επιβεβαιώνει ή διαψεύδει κατά πόσο το Άγιο Πνεύμα υπάρχει και ενεργεί μέσα μας, κατά πόσο να αποκτά την άνωθεν πληρότητα η ύπαρξή μας. Μέσα σε αυτήν την προοπτική κατά τους μεταπατερικούς θεολόγους θα κινηθεί αργότερα και ο Σιμεών Ωραίος Θεολόγος για να διεκδικήσει ατομική σχέση με τον Θεό αξιοποιώντας συγχρόνως τις ευαγριανές, οριγενικές πνευματικές αισθήσεις και τις ιδέες του Διαδόχου του Φωτικής. Οι δύο αυτές πατερικές παραδόσεις και πνευματικότητες κατά τους μεταπατερικούς θεολόγους πάντοτε χαρακτηρίζονται με δύο φάσεις και φράσεις που είναι καθοριστικές. Δηλαδή, η θεολογία της ευαγριανής παραδόσεως χαρακτηρίζεται ως ένας θεωρητικός μυστικισμός που έχει κέντρο τον ανίδεο νου, ενώ η θεολογία της μακαριανής παράδοσης χαρακτηρίζεται ως ένας πνευματικός υλισμός που έχει κέντρο την καρδιά. Μέσα από αυτές τις παραδόσεις ερμηνεύονται όλες οι θέσεις των Αγίων Πατέρων της Εκκλησίας, από τον Άγιο Διονύση τον Αρεοπαγίτη, τους Αγίους Μακάριο τον Ασκητή, Διάδοχο Φωτικής, Μάξιμο τον Ομολογητή, Ησύχιο της Βάτου, Μακάριο τον Αιγύπτιο, μέχρι τον Άγιο Σημεών τον Νέο Θεολόγο. Και από τον Νικηφόρο τον Μονάζοντα, τον Άγιο Γρηγόριο τον Συναήτη και τον Άγιο Γρηγόριο τον Παλαμά, μέχρι τους Κάλιστο και Ιγνάτιο τους Ξανθόπουλους. Το συμπέρασμα κατά τους μεταπατερικούς θεολόγους είναι ότι δήθεν οι πατέρες από τον 3ο αιώνα και μετά ανέτρεψαν την εκκλησιολογία της αρχαίας εκκλησίας της Βίβλου, αλλά και οι ίδιοι οι πατέρες χωρίζονται σε δύο κατηγορίες που έχουν επηρεαστεί από τη φιλοσοφία, κυρίως τον νεοπλατωνισμό, τους θεϊκούς φιλοσόφους και άλλες μυστικές παραδόσεις. Φυσικά, μια τέτοια εξωτερική και λογική ανάλυση της διδασκαλίας των πατέρων, κυρίως της φιλοκαλίας, αποδομείται με μια τέτοια ανάλυση ολόκληρη θεολογία της Εκκλησίας για τις προϋποθέσεις της γνώσεως του Θεού, διασπάται η ενιαία πατερική παράδοση, υπονομεύεται η ησυχαστική παράδοση της Εκκλησίας μας, όπως διατυπώθηκε στις ευχές και στους ύμνους της Εκκλησίας και όπως θεσπίθηκε στις Οικουμενικές Συνόδους, κυρίως την 9η Οικουμενική Σύνοδο, επί του Αγίου Γρηγορίου του Παλαμά. Επίσης, με αυτές τις ερμηνείες εξουδετερώνεται και ολόκληρο το πνεύμα της φιλοκαλίας και η διδασκαλία των λεγόμενων νηπτικών πατέρων του 18ου αιώνος, με κορυφαίο τον Άγιο Νικόδημο τον Αγιορείτη, ο οποίος συκοφαντείται, διαβάλλεται και υβρίζεται. Τρίτον, οι εφαρμογές της μεταπατερικής θεολογίας στη σύγχρονη θεολογική σκέψη. Η βάση της μεταπατερικής θεολογίας είχε εμφανιστεί πριν πολλά χρόνια
όπως προαναφέρθηκε, και μεταφερόταν ανεπιγνώστος και στην πατρίδα μας με τις μεταφράσεις έργων των μεταπατερικών θεολόγων στα ελληνικά, αλλά τελευταία γίνεται ευρύτατος λόγος για τη μεταπατερική θεολογία, επειδή προκάλεσε πραγματικά την κοινή εκκλησιολογική συνείδηση. Χωρίς να απολυτοποιώ τα πράγματα και τις καταστάσεις, θα εντοπίσω μεταξύ άλλων μερικές χαρακτηριστικές διδασκαλίες που είχε παρατηρήσει και ο πατήρ Ιωάννης Ρωμανίδης, και σε πολλά από αυτά ήταν σύμφωνος και ο πατήρ Γεώργιος Φλωρόφσκι. Η πρώτη μεταπατερική άποψη που επικρατεί και σήμερα και που δεν παρατηρείται σε όλη τη βιβλικοπατερική παράδοση είναι ότι ερμηνεύεται η εκκλησιολογία και η ανθρωπολογία με βάση την τριαδολογία και όχι με βάση την χριστολογία. Όμως η Εκκλησία είναι σώμα Χριστού και ο άνθρωπος είναι δημιουργημένος κατ' εικόνα του Λόγου. Γνωρίζουμε ότι ο Χριστός είναι η κεφαλή της Εκκλησίας και το αρχέτυπο της δημιουργίας του ανθρώπου, αλλά και αυτός δια το οποίο αναγεννήθηκε ο άνθρωπος, γι' αυτό ενσαρκώθηκε το δεύτερο πρόσωπο της Παναγίας Τριάδος. Βεβαίως, ο Χριστός ποτέ δεν χωρίστηκε από τον Πατέρα και το Άγιο Πνεύμα, αφού κοινή είναι η ουσία και η ενέργεια του Τριαδικού Θεού, αλλά ο Χριστός είναι η κεφαλή της Εκκλησίας και δια του Χριστού γνωρίζουμε τον Πατέρα εν Αγίω Πνεύματι, όπως είπε και ο ίδιος, «Ο αιωρακός εμέ, αιώρα και τον Πατέρα, και πώς συλλέγεις δείξον ημί τον Πατέρα, ού πιστεύεις ότι εγώ εν το Πατρί και ο Πατήρ εν εμί εστί?» Έτσι δεν μπορεί κανείς να κάνει αναλογίες μεταξύ Εκκλησίας του ανθρώπου και του Τριαδικού Θεού. Ερμηνεύουμε πάντοτε την εκκλησιολογία και την ανθρωπολογία με βάση την Χριστολογία. Η δεύτερη μεταπατερική διδασκαλία είναι η θεωρία περί της οντολογίας του προσώπου. Αυτή η άποψη είναι πράγματι μεταπατερική διδασκαλία για πολλούς και διαφόρους λόγους. Καταρχάς, οι πατέρες της Εκκλησίας απορρίπτουν την λεγόμενη οντολογία που ταυτίζουμε την μεταφυσική και η οποία καταδικάστηκε συνοδικός, όπως φαίνεται στο συνοδικό της Ορθοδοξίας. Έπειτα κάνουν λόγο για τα πρόσωπα της Αγίας Τριάδος λόγω του τροπικού και δυναμικού μοναρχιανισμού, αλλά τα βλέπουν μέσα από τη θεολογία του τριλαμπούς της μιας θεότητος και όχι μέσα από τη φιλοσοφία. Οι πατέρες ποτέ δεν υποστήριξαν ότι τα πρόσωπα ή μάλλον το πρόσωπο υποστασιάζει τη φύση, ούτε ότι το πρόσωπο είναι τρόπος υπάρξεως της φύσεως, αλλά τόνιζαν ότι τα υποστατικά ιδιώματα είναι ο τρόπος υπάρξεως των προσώπων. Ούτε ποτέ υποστήριξαν ότι προηγείται το πρόσωπο της ουσίας, αφού το πρόσωπο αποτελείται από ουσία και προσωπικά ιδιώματα. Ακόμη ερμηνεύουν οι πατέρες τον άνθρωπο μέσα από το κατ' εικόνα και το καθομοίωσιν του Θεού, του Λόγου, και δεν έκαναν φιλοσοφικές αναλύσεις περί του ανθρωπίνου προσώπου κατά αναλογία με τον Τριαδικό Θεό, αφού απορρίπτουν το αναλόγια ένδυς της μεταφυσικής και υποστηρίζουν ότι δεν υπάρχει αναλογία μεταξύ κτιστού και ακτίστου. Η λεγόμενη οντολογία του προσώπου με την ταυτόχρονη περιφρόνηση της ησυχαστικής ζωής, η οποία εκλαμβάνεται ως ευσεβισμός, είναι πράγματι μεταπατερική άποψη, γιατί αγνοεί την διάκριση μεταξύ ψυχικού, σαρκικού ανθρώπου και του πνευματικού ανθρώπου, όπως παρουσιάζεται από τον Απόστολο Παύλο. Επιπλέον, η άποψη περί κοινωνίας προσώπων είναι απορριπταία από την πατερική εκκλησιαστική διδασκαλία, γιατί δεν υπάρχει κοινωνία προσώπων ούτε στον Τριαδικό Θεό, ούτε στον Θεάνθρωπο Χριστό, ούτε στους ανθρώπους. Στον Τριαδικό Θεό υπάρχει κοινωνία φύσεως και κοινή ενέργεια, όχι όμως κοινωνία προσώπων. Γιατί? Διότι υπάρχουν και τα ακοινώνητα, δηλαδή το αγέννητο, το γεννητό και το εκπορευτό. Η αλληλοενίκηση των προσώπων δεν νοείται βέβαια, δεν είναι κοινωνία των προσώπων. Επίσης, τον Θεάνθρωπο Χριστό, η ένωση των δύο φύσεων είναι καθυπόσταση και δεν υπάρχει ένωση προσώπων, γιατί δεν υπάρχουν δύο πρόσωπα στον Χριστό, όπως ισχυριζόταν ο Νεστοριανισμός.
και ο άνθρωπος κοινωνεί της ενεργίας του Θεού εν προσώπω Ιησού Χριστού και δι' αυτού με την ενέργεια της Αγίας Τριάδος. Για το θέμα αυτό ετοιμάζω ειδική μελέτη που θα αναπτύξει αυτό το θέμα και θα καταδείξει ότι η θεωρία του προσώπου στον άνθρωπο μας ήλθε από τη Δύση και ιδίως από τον γερμανικό ιδεαλισμό και υπαρξισμό. Συνάρτηση της προηγούμενης μεταπατερικής απόψεως είναι και τα περί προσωπικότητος του ανθρώπου κατά ψυχολογικό τρόπο, με την ψυχολογοποίηση της ανθρωπολογίας, όταν μάλιστα περιφρονείται η νηπτική ησυχαστική παράδοση της Εκκλησίας. Τελικά αποτελεί μεταπατερική άποψη ο λεγόμενος βολονταριστικός περσοναλισμός. Η τρίτη μεταπατερική διδασκαλία είναι η λεγόμενη ευχαριστιακή εκκλησιολογία. Βεβαίως, κανείς δεν αρνείται τη μεγάλη αξία της Θείας Ευχαριστίας, κατά την οποία κοινωνούμε του σώματος και του αίματος του Χριστού, αλλά δεν είναι δυνατόν να διχοτομηθεί από την Εκκλησία και την όλη εκκλησιαστική ζωή. Καταρχάς, υπάρχει στενή σχέση μεταξύ Εκκλησίας, Ορθοδοξίας και Ευχαριστίας, όπως το βλέπουμε στον Άγιο Ιγνάτιο τον Θεοφόρο. Δεν υπάρχει Εκκλησία χωρίς Ορθοδοξία και Ευχαριστία, ούτε Ορθοδοξία χωρίς Εκκλησία και Θεία Ευχαριστία, αλλά και δεν υπάρχει Θεία Ευχαριστία έξω από την Εκκλησία και την Ορθοδοξία. Έπειτα, η Θεία Ευχαριστία δεν μπορεί να θεωρηθεί ορθόδοξη έξω από την κανονική δομή της Εκκλησίας και τις απαραίτητες προϋποθέσεις μετοχής σε αυτήν. Οι πατέρες της Εκκλησίας και οι κανόνες των τοπικών και οικουμενικών συνόδων καταγράφουν τις προϋποθέσεις μετοχής του ανθρώπου στη Θεία Ευχαριστία και τη Θεία Κοινωνία, που είναι η άσκηση και ο ησυχαστικός τρόπος ζωής. Η Θεία Ευχαριστία δεν μπορεί να υποκαταστήσει την κάθαρση, τον φωτισμό και τη θέωση, ούτε βέβαια και το αντίστροφο. Ακόμη, εκτός της Θείας Ευχαριστίας, βασικά κέντρα της εκκλησιαστικής ζωής είναι η Αγία Γραφή, το δόγμα και η προσευχή. Υπάρχει βαθύτατο συνδυασμός μεταξύ του lex credendi, δηλαδή νόμος της πίστεως, και του lex orandi, δηλαδή ο νόμος της προσευχής. Ο επίσκοπος είναι προεστός της ευχαριστιακής συνάξεως, αλλά ταυτοχρόνως πρέπει να είναι και προφήτης, που κηρύττει προφητικό λόγο στους εκκλησιαζομένους, οι οποίοι επιθυμούν να πορευθούν από το κατοικώνα στο καθομοίωση. Επιπλέον, η εσχατολογική ερμηνεία της Θείας Ευχαριστίας, με απόρριψη ή υποτίμηση της νηπτικής ησυχαστικής παραδόσεως, είναι μεταπατερική διδασκαλία ξένη προς τη διδασκαλία των πατέρων της Εκκλησίας. Η εσχατολογική βίωση της Βασιλείας του Θεού στη Θεία Ευχαριστία είναι συνάρτηση της μετοχής του χριστιανού στην καθαρτική, φωτιστική και θεοποιώ ενέργεια του Θεού. Ο Άγιος Μάξιμος Ομολογητής, τον οποίον επικαλούνται, στη μυσταγωγία του δεν παρουσιάζει μόνο την εσχατολογική διάσταση της Θείας Ευχαριστίας, αλλά και την ησυχαστική διάστασή της ως επιστροφή του νου από τα αισθητά στην καρδιά. Οπότε οι φιλόθεοι, όπως γράφει, αξιώνονται να δουν με τους οφθαλμούς του αρεμβάστου νοός τον ίδιο το Λόγο του Θεού. Έτσι, δεν νοείται εσχατολογική βίωση της Βασιλείας του Θεού στη Θεία Ευχαριστία έξω από την ενεργοποίηση της χάριτος του Θεού που βρίσκεται στην καρδιά του ανθρώπου με το Άγιο Βάπτισμα και το Άγιο Χρίσμα, αυτό που λέγεται από τους πατέρες ιερό θυσιαστήριο της καρδίας. Έτσι, δεν είναι η ευχαριστία, όπως έλεγε ο πατήρ Ιωάννης Ρωμανίδης, δεν είναι η ευχαριστία που κάνει την Εκκλησία να είναι όντως Εκκλησία, αλλά η Εκκλησία είναι αυτή που κάνει την ευχαριστία να είναι όντως ευχαριστία. Με άλλα λόγια, το άλογο, δόγμα και κανόνες, προηγείται του κάρου και όχι το αντίστροφο. Οπότε μπορούμε να κάνουμε λόγο για εκκλησιαστική ευχαριστία και όχι για ευχαριστιακή εκκλησιολογία. Η τέταρτη μεταπατερική άποψη, που είναι συνέπεια της προηγούμενης,
είναι ο υπερτονισμός της του αναστασίμου χαρακτήρα της Ορθόδοξης Εκκλησίας με υποτίμηση της σταυρικής ζωής, δηλαδή η διάσπαση μεταξύ του μυστηρίου του Σταυρού και της θεοπτείας της δόξης της Αναστάσεως του Χριστού. Μερικοί μεταπατερικοί θεολόγοι ισχυρίζονται ότι η Ορθόδοξη Εκκλησία είναι η Εκκλησία της Αναστάσεως, ενώ οι άλλες εκκλησίες εντός εισαγωγικών ζουν το Σταυρό του Χριστού. Πρόκειται πράγματι για διχοτόμηση της εκκλησιαστικής ζωής, αφού ξεχωρίζεται ο Σταυρός από την Ανάσταση του Χριστού. Έτσι, όταν παρουσιάζεται η δόξα της Βασιλείας του Θεού και η μέθεξη αυτής της δόξης της Αναστάσεως με παραθεώρηση της καθάρσεως και του φωτισμού που συνιστούν τη βίωση του μυστηρίου του Σταυρού, δηλαδή όταν χωρίζεται ο Σταυρός από την Ανάσταση, αυτό είναι μεταπατερική θεολογία που δεν συντονίζεται με τη διδασκαλία των προφητών, των Αποστόλων και των Πατέρων της Εκκλησίας. Δυστυχώς, αυτές οι μεταπατερικές απόψεις, που δεν τις συναντάμε στα κείμενα της Αγίας Γραφής και των Πατέρων της Εκκλησίας και οι οποίες σε μερικά σημεία είναι στοχαστικές μεγεθύνσεις μερικών διδασκαλιών, τις οποίες σε μερικά σημεία τις οποίες συναντάμε στους πατέρες, έχουν εισρεύσει στην νεοελληνική θεολογία και πρέπει να γίνει η αποκάθαρσή της. Ο πατήρ Ιωάννης Ρωμανίδης, σχολιάζοντας αυτές τις απόψεις, γράφει ότι το πρόβλημα για τη σύγχρονη αλλά και τη μελλοντική θεολογία δεν είναι ο σχολαστικισμός, ο οποίος κτυπήθηκε πολύ, αλλά κυρίως οι απόψεις για την οντολογία του προσώπου, την ευχαριστιακή εκκλησιολογία και τη διχοτομία μεταξύ της θεολογίας του μυστηρίου του Σταυρού και της θεοπτείας της δόξης της Αναστάσεως. Αυτά θα αναλυθούν σε ένα βιβλίο που σε λίγες μέρες θα κυκλοφορήσει και θα αναλύσει το έργο και τη διδασκαλία του πατρός Ιωάννου Ρωμανίδη. Πάντως, το κύριο και βασικό γνώρισμα των μεταπατερικών θεολόγων είναι ότι υποτιμούν ή αρνούνται την υπτική ησυχαστική παράδοση της Εκκλησίας. Κυρίως χλευάζουν απρεπέστατα τα περί καθάρσεως, φωτισμού και θεώσεως που είναι ο πυρήνας της Ορθοδόξου Εκκλησίας. Υπάρχει εξήγηση για αυτήν την οτροπία όπως την έχει παρουσιάσει ο πατήρ Ιωάννης Ρωμανίδης. Έλεγε, υπάρχει εντός εισαγωγικών τώρα μια άποψη ότι η διδασκαλία περί τελειότητος κατά τους Αγίους Πατέρες της Εκκλησίας είναι ειδωλολατρικής προέλευσης και ότι τάχα οι Πατέρες της Εκκλησίας ήταν επηρεασμένοι από τις διακρίσεις αυτές μεταξύ καθάρισης, φωτισμού και θεώσεως. Υπάρχει δηλαδή σαφής αυτός ο χωρισμός, ο χαρακτηρισμός στους νεοπλατωνικούς και λόγω μιας ομοιότητας αυτών των δύο, οι δικοί μας έχουν υιοθετήσει την άποψη αυτή που κυρίως προέρχεται από τις που έχουν κάνει οι Προτεστάντες. Δηλαδή οι Προτεστάντες, αφού έχουν απορρίψει τον μοναχισμό και υιοθέτησαν ή τον απόλυτο προορισμό του Καλβίνου ή τη διδασκαλία του Λουθύρου, περισσωτηρίας του ανθρώπου διαμόνης της πίστεως, και είναι αντιμέτωποι ενός μοναχισμού της παραδόσης που συνάντησαν στη Δύση, η οποία βασίζεται σε αξιομιστίες, εφόσον ανακάλυψαν ότι η διδασκαλία περί αξιομιστιών είναι εσφαλμένη διδασκαλία, γι' αυτό το λόγο κατήργησαν και την αγαμία, τον μοναχισμό. Μαζί με αυτά, ο Λούθυρος, κυρίως ο Καλβίνος, ήταν εναντίον των σταδίων της τελειότητος, καθάρισης, φωτισμού, θεώσεως. Μετά, οι ιστορικοί Προτεστάντες ασχολήθηκαν με το θέμα και χάρηκαν τόσο πολύ όταν βρήκαν την καταπληκτική ομοιότητα μεταξύ πατερικής διδασκαλίας και της διδασκαλίας των ειδωλολατρών και ισχυρίστηκαν ότι είναι ειδωλολατρικής προελεύσεως τα περί σταδίων της τελειώσεως. Και γι' αυτό οι δικοί μας θεολόγοι, οι οποίοι πηγαίνουν με τόση μεγάλη όρεξη και σπουδάζουν, δεν λέω να μην πάνε να σπουδάσουν, τουλάχιστον να πάνε με κρίση να σπουδάσουν, γιατί πηγαίνουν χωρίς κρίση στα ξένα πανεπιστήμια, και βλέπεις τώρα εκεί τα συγγράμματα των Ορθοδόξων θεολόγων γεμάτα. Παντού βλέπεις αυτή την ιδέα ότι η Εκκλησία έχει επηρεαστεί από τους ειδωλολάτρες, τους νεοπλατωνικούς και συγκεκριμένα περί των σταδίων της τελειώσεως. Τέλος του παραθέματος. Τέταρτον, ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα. Για να δούμε πώς εργάζεται η λεγόμενη μεταπατερική θεολογία, θα παρατεθεί ένα παράδειγμα πολύ εκφραστικό. Πρόκειται για τη μεταπατερική ερμηνεία του γεγονότος της μεταμορφώσεως του Χριστού. Οι Ευαγγελιστές περιγράφουν ότι στο όρος Ταβόρ έλαμψε το πρόσωπο του Χριστού όπως ο ήλιος
και τα ημάτια του έγιναν λευκά όπως το φως. Οι πατέρες της Εκκλησίας διδάσκουν ότι και το σώμα του Χριστού με την ενσάρκωση έγινε πηγή των ακτίστων ενεργειών του Θεού. Το 14ο αιώνα έγινε μεγάλη συζήτηση μεταξύ του Αγίου Γρηγορίου του Παλαμά και του Βαρλάμ για τη φύση του φωτός αυτού, αν δηλαδή το φως ήταν κτιστό ή άκτιστο. Ο Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς δίδασκε ορθόδοξα ότι το φως αυτό δεν ήταν μια τρίτη κρυμμένη δύναμη και ενέργεια μέσα στον Χριστό, αλλά ήταν το φως της θεότητός του. Έτσι το φως αυτό ήταν θείο και άκτιστο, ενώ ο Βαρλάμ υποστήριζε ότι πρόκειται περί κτιστού φωτός. Γενικά ο Βαρλάμ υποστήριζε ότι το φως που έβλεπαν οι προφήτες και οι Απόστολοι ήταν κτιστό και ήταν κατώτερο της λογικής. Γι' αυτό και θεωρούσε ότι οι φιλόσοφοι που σκέπτονταν λογικά ήταν ανώτεροι από τους προφήτες και τους Αποστόλους που έβλεπαν αυτό το φως. Η συζήτηση αυτή κατέληξε στο να κατοχυρωθεί συνοδικός από την Εκκλησία η διδασκαλία του Αγίου Γρηγορίου του Παλαμά και να συγκαταρρυθμιθεί ο Άγιος Γρηγόριος στο Αγιολόγιο της Εκκλησίας, ενώ καταδικάστηκε ο Βαρλάμ ως αιρετικός. Η σύγχρονη μεταπατερική θεολογία ερμηνεύει το γεγονός της μεταμορφώσεως του Χριστού μέσα από την προοπτική του Βαρλάμ και αποδεσμεύεται από τη διδασκαλία του κορυφαίου πατρός της Εκκλησίας Αγίου Γρηγορίου του Παλαμά. Για τη θεολογία του Αγίου Γρηγορίου του Παλαμά γράφεται ότι, εισαγωγικά, το σκεπτικό του και από τον 3ο αιώνα, κυρίως με τον Οριγένη, σύνολης της ανατολικής πατερικής παράδοσης, παραπέμπει έντονα σε κατηγορίες της πλατωνικής και της νεοπλατωνικής φιλοσοφίας. Έπειτα, οι ομιλίες του Αγίου Γρηγορίου του Παλαμά στη μεταμόρφωση του Χριστού γράφουν, είναι γεμάτες από πλατωνικές και πλατωνίζουσες φράσεις, αλλά και ακολουθούν και αντίστοιχα συλλογιστικά σχήματα. Μέσα σε αυτήν τη φιλοσοφική προοπτική εντάσσεται η μετασκευή ή η εναλλαγή των αισθήσεων, η θεωρία του ακτίστου φωτός, η ομολογία του νου με το θείο φως, η θεωρία με την ψυχή καθαρότητα. Έτσι, κατά τη μεταπατερική θεολογία, επιβάλλεται εντός εισαγωγικών να εγκαταλείψουμε τον νεοπλατωνικό και πατερικό αλληγορισμό, χωρίς βέβαια να πάψουμε να το σπουδάζουμε και να διδασκόμαστε, και υποβάλλει επομένως ανάγνωση της μεταμορφώσεως του Χριστού στην προοπτική της ενότητας του κόσμου και του ανθρώπου. Αυτό σημαίνει ότι πρέπει να απορρίψουμε τη διδασκαλία του Αγίου Γρηγορίου του Παλαμά για το φως της μεταμορφώσεως του Χριστού και να απορρίψουμε τη διδασκαλία της 9ης Οικουμενικής Συνόδου, αλλά και τη διδασκαλία όλων των Αγίων που ερμήνευσαν το γεγονός της μεταμορφώσεως, καθώς επίσης πρέπει να καταργήσουμε ή να αντικαταστήσουμε και τη σχετική υμνογραφία της Εκκλησίας για το γεγονός αυτό. Σύμφωνα λοιπόν με αυτήν την πατερική, μεταπατερική ερμηνεία, οι μαθητές εκείνη τη στιγμή στο όρος Σταβόρ δεν μετήχαν του ακτίστου φωτός, της θεώσεως, όπως ερμήνευσαν οι πατέρες της Εκκλησίας, αλλά γνώρισαν ένα κόσμο πληρότητας και τον βιώνουν ως χαρά. Το φως του Χριστού με το οποίο έλαμψε πάνω στο Θαβόρ είναι η πληρότητά του. Έτσι ο Ιησούς αστράφτει από πληρότητα και ανοίγει με την ακτινοβολία του στο χώρο, απευθύνεται στο Θεό και εις απάντηση ο Θεός προκαλεί τη μεταμόρφωση. Έλαμπε ολόκληρος ο Ιησούς και η πληρότητα της ανατάσσεώς του ξεχύλιζε το είναι του με ένα φως που διαπότιζε τα ημάτια του. Όταν κάποιος υπάρχει στην αλήθεια, λέγει, η αλήθεια γράφει στα φορέματα και τα κοσμήματά του. Όλα την ακτινοβολούν απροϋπόθετα. Το φως του Χριστού δεν είναι το μεταφυσικό φως του Γρηγορίου του Παλαμά, αλλά στο πρόσωπό του ο Θεός φανερώνεται στη διαφάνεια του ανθρώπου. Αυτή η διαφάνεια σημαίνει τη θεοφάνεια της σαρκός. Είναι η παρουσία του Θεού επάνω στον άνθρωπο ως υπαρξιακή πληρώτης, μετάβαση από την πυκνότητα στη φωτιστική αρέωση του ανθρώπου. Εδώ προφανώς τίθεται στο περιθώριο όλη η θεολογία της θεώσεως. Έπειτα, η παρουσία και η μεταμόρφωση του Χριστού μεταξύ των προφητών Μωυσή και Ηλία δείχνει ότι με τον Χριστό εγκαταλείπουμε έναν κόσμο που αυτοί εκφράζουν. Λέγει, ανάμεσα στην ελευθερία των εντολών που εκφράζει ο Μωυσής και την πίστη σε έναν Θεό πέρα από κάθε στοιχείο του κόσμου που εκφράζει ο Ηλίας, ο Ιησούς στέκεται ως ένσαρκη αιωνιότητα, αλήθεια ανεξάρτητα από φοβίες και συμβάσεις. Με τον τρόπο αυτό ο Ιησούς τους λέγει ότι μπορούμε να δικαιώσουμε πηγή στην ύπαρξη, εφόσον πεθάνομαι όπως έχουμε ζήσει, με άνοιγμα της συνειδήσεως των πόνων προς τιμήν της ζωής. Κατά τον ίδιο τρόπο ο Ιησούς πορεύεται στην Ιερουσαλήμ και το θάνατο,
θα αντέξει το Γολγοθά, επειδή ανέβηκε στο Θαβόρ και έγινε θεοφάνεια. Το αίτημα του Αποστόλου Πέτρου «Καλόν εστίν ημάς οδε είναι» και «Ποιήσω μεν τρεις σκηνάς» ερμηνεύεται μέσα στην προοπτική της ελληνιστικής ασκητικής ως αίτημα καταφυγής στην άχρονη πραγματικότητα ή στο να διατηρηθεί εσαΐ η ευδαιμονική συνθήκη, η ευτυχία να κεφαλαιοποιηθεί, η μακαριότηση να θεσμοποιηθεί και να ενσωματωθεί στη διάρκεια. Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο ο Χριστός δεν ικανοποίησε το αίτημά τους. Η φωτεινή νεφέλη που επισκία στους μαθητές κατά την ερμηνεία αυτή, τη μεταπατερική, αποτελεί εθέρια πραγματικότητα μεταξύ ουρανού και γης. Η ουράνια ενέργειά της περιγράφει τη φωτεινή μεταμόρφωση ως εσωτερική αλλαγή, ενώ η σκιά της λειτουργεί σαν προστατευτικό πέπλο των αισθήσεων, καθώς δεν αντέχουν στο φως. Η φωνή που ακούγεται μέσα από την εφέλη απλώνει το φως της μεταμορφώσεως στους μαθητές και στον περιβάλλοντα χώρο. Η δόξα του Ιησού σημαίνει την επηγή συνάντηση ανθρώπου και Θεού, ένα χρόνο ρήξεως με το παρελθόν στο αναγεννητικό παρόν μας. Από όλη την ερμηνευτική αυτή παρουσίαση προτείνεται από τη μεταπατερική σκέψη να βλέπουμε το γεγονός της μεταμορφώσεως ως πρόταση εσχατολογικής υπάρξεως, αναγεννητικής καινούργιας ζωής και όχι σε κάποιο σωτήριο μέλλον που ακυρώνει το παρόν, ούτε σε μια μαγικό θαυματουργικό επίπεδο αποδεκτικό της θεότητας του Χριστού. Πρόκειται για το ήθος της Βασιλείας που νοείται ως ζωή μες στον κόσμο, ελεύθερη από τη βαρύτητα του κόσμου, ή τη μια μεταμορφωμένη ύπαρξη για την οποία το αύριο αποτελεί ανοιχτή δυνατότητα και ουδέποτε αποπνευματοποιημένο λειτουργικό τυπικό κτλ. Το παράδειγμα αυτό δείχνει σαφέστατα πώς εργάζεται η λεγόμενη μεταπατερική θεολογία, αφού προσπαθεί να αποδεσμευτεί από την ερμηνευτική ανάλυση των πατέρων και την αποκάλυψη της δόξης του Θεού ως ακτής του φωτός και τη θέωση του ανθρώπου με τη μέθεξη του ακτής του φωτός, την οποία θεωρεί νεοπλατωνική και ερμηνεύει τα γεγονότα της Καινής Διαθήκης μέσα από σύγχρονες προτεσταντικές, βιβλικές και ουμανιστικές απόψεις, ξένες προς την παράδοση της Εκκλησίας μας. Με τέτοιες απόψεις παραθεωρείται όλη η ερμηνευτική παράδοση της Εκκλησίας, αλλά και όλη η λατρευτική της ζωή. Εισάγεται ένας νεωτερικός στοχασμός και στην πραγματικότητα εκπροτεσταντίζεται όλη η ορθόδοξη παράδοση των προφητών, των Αποστόλων και των Πατέρων, που είναι η εμπειρία και η θεολογία της Ορθοδόξου Εκκλησίας. Από το θεάνθρωπο Χριστό φτάνουμε οπωσδήποτε στον άνθρωπο Θεό. Μπορεί να αντιλέξει κανείς ότι το παράδειγμα που αναφέρθηκε είναι μεμονωμένο και ενδεχομένως ακραίο και ότι δεν γίνεται αποδεκτό από τους λεγόμενους μεταπατερικούς θεολόγους. Όμως η πραγματικότητα είναι ότι το παράδειγμα αυτό περιλαμβάνεται σε βιβλίο που εκφράζει τη μεταπατερική θεολογία, όπως γράφεται από τη συγγραφέα του, και συνδέεται με συναφή άλλα βιβλία, τα οποία έγιναν αποδεκτά από ακαδημαϊκό θεολόγο εκφραστή αυτής της θεολογίας. Γενικά, αυτή η κίνηση που σήμερα ονομάζεται μεταπατερική θεολογία είναι η επαναφορά σε πιο έντονη μορφή αυτού που παλαιότερα λεγόταν νεοορθοδοξία. Και αν ερευνήσει κανείς τα ρεύματα αυτά, θα διαπιστώσει ότι έχουν κοινή αφετηρία και κοινά σημεία. Είναι ευνόητο ότι όπως η σχολαστική θεολογία διακρινόταν από διάφορες τάσεις, έτσι και η μεταπατερική θεολογία εκφράζεται από πολλές τάσεις, γιατί κάθε μεταπατερικός θεολόγος διαφέρει από τους άλλους μεταπατερικούς. Τελικά η μεταπατερική θεολογία είναι ξένη προς τη θεολογία της Εκκλησίας μας και είναι ένα ξένο σώμα στον οργανισμό της Εκκλησίας. Ήδη έχουν λεχθεί πάρα πολλά και θα μας πει και ο επόμενος ομιλητής. Εκείνο που τηλεγραφικά μπορώ να πω είναι ότι υπάρχουν τρία σημεία. Το πρώτο είναι ότι στην Ορθόδοξη παράδοση υπάρχει ενότητα των προφητών, των Αποστόλων και των Πατέρων. Ο Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς είπε: «Τούτο τελειώτης σωτήριος, έντε γνώση και δόγμαση, το ταυτά φρονήν προφήτες, Αποστόλης, Πατράσιν, πάσιν απλώς διόν το Άγιο Πνεύμα μαρτυρείται λαλήσαν περί Θεού και των κτισμάτων αυτού». Το δεύτερο σημείο είναι ότι οι θεόπτες Άγιοι χρησιμοποίησαν τη γλώσσα της εποχής τους για να αντικρούσουν τους αιρετικούς και να καθοδηγήσουν τους πιστούς, αλλά δεν χρησιμοποιούσαν τον τρόπο σκέψεώς τους. Ο Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς και πάλι υπογράμμισε: «Κάντης των πατέρων τα αυτά της έξω φθέγγεται, αλλά επί των ρημάτων μόνον εξωτερικά
επί δε των νοημάτων πολύ το μεταξύ. Διότι οι πατέρες έχουν νου Χριστού, ενώ οι φιλόσοφοι αιρετικοί, εάν δεν ομιλούν από δαιμονικό πνεύμα, λέγει ο Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς, τουλάχιστον φθέγονται από την ανθρώπινη διάνοια. Είναι λάθος να υποστηρίζεται ότι οι Άγιοι Πατέρες ήταν νεοπλατωνικοί ή οριγενιστές. Συνιστά βαθύτατη άγνοια της θεολογίας ή θα έλεγα διαστρέβλωσή της. Και το τρίτον, ότι όλος ο πλούτος των πατέρων έχει περάσει στα δόγματα της λατρείας, τη λατρεία και τις ευχές των μυστηρίων. Έτσι συνδέεται το lex credendi με το lex orandi και ίσως αυτός είναι ο λόγος που όσοι διακατέχονται από μεταπατερικές ιδέες ασεβούν σε βάρος της λατρείας και της προσευχής. Σεβασμιότατοι και αγαπητοί εν Χριστώ αδελφοί, τελειώνω, παρέλειψα πολλά, αλλά θα τελειώσω. Η θεοπτική εμπειρία των Αγίων, η ησυχαστική φιλοκαλική παράδοση και η λατρεία της Εκκλησίας αναιρούν τις απόψεις της μεταπατερικής θεολογίας, η οποία υπονομεύει και τις τρεις αυτές διαστάσεις της εκκλησιαστικής ζωής, δηλαδή και την εμπειρία και τον ησυχασμό και τη λατρεία, και ουσιαστικά εκπροτεσταντίζει την ορθόδοξη θεολογία. Για να φανερωθεί τι ακριβώς είναι η ορθόδοξη εκκλησιαστική παράδοση και ότι είναι αντίθετη με τη μεταπατερική θεολογία, η οποία στηρίζεται στον πολιτισμό και τη φιλοσοφία, θα αναφέρω ένα παράδειγμα τελειώνοντας από την εμφάνιση του Χριστού στους δύο μαθητές που πορεύονταν προς Εμαούς την πρώτη μέρα της Αναστάσεως. Ενώ οι δύο μαθητές πήγαιναν την πρώτη μέρα των Σαββάτων προς Εμαούς και συζητούσαν τα γεγονότα της Σταυρώσεως του Χριστού και ήταν θλιμμένοι, τους πλησίασε ο άγνωστος Χριστός και άρχισε να τους ερμηνεύει τα χωρία της Αγίας Γραφής σύμφωνα με τα οποία ο Χριστός έπρεπε να σταυρωθεί. Όσο τους μιλούσε, η καρδιά των μαθητών κεγόταν από αγάπη για τον Θεό, από τη χάρη του Θεού. Τον παρακάλεσε να μείνει μαζί τους και κατά τη διάρκεια της κλάσεως του άρτου τους αποκαλύφθηκε ότι αυτός είναι ο Αναστάς Χριστός. Το γεγονός αυτό είναι πάρα πολύ χαρακτηριστικό. Είναι μια πορεία των μαθητών του Χριστού για τη Θεία Λειτουργία, θα λέγαμε. Σε όλες τις φάσεις είναι παρόν ο Χριστός, αλλά αποκαλύπτεται προοδευτικά. Η καύση της καρδιάς των μαθητών γίνεται με την ανάλυση του Λόγου του Θεού, αφού η ενέργεια του Λόγου του Θεού αγγίζει τον εσωτερικό χώρο της καρδιάς και αρχίζει προσευχή. Αυτό σημαίνει ότι η ανάλυση του Λόγου του Θεού φωτίζει την καρδιά του ανθρώπου και ακολουθεί η αποκάλυψη θεοπτία του Αναστάντου Χριστού στη Θεία Ευχαριστία. Έπειτα, η χαρά της οράσεως του Αναστάντου Χριστού φανερώνεται στους Αποστόλους σε όλη την Εκκλησία. Η μεταπατερική θεολογία επιδιώκει να αναλύει τις γραφές χρησιμοποιώντας ως όργανο τη λογική και όχι την καρδιά. Θέλει Θεία Ευχαριστία και Θεία Κοινωνία χωρίς καύση καρδίας, χωρίς καρδιακή προσευχή. Αναφέρεται στην οντολογία του προσώπου και όχι σε πορεία του ανθρώπου από το κατοικόν στην καθομοίωση, τη θέωση. Κάνει λόγο για προεστώτα της ευχαριστιακής συνάξεως και όχι για προφήτη. Ομιλεί για την Ανάσταση του Χριστού χωρίς βίαση του μυστηρίου του Σταυρού. Επιδιώκει να απαντήσει στα θέματα που θέτει ο σύγχρονος πολιτισμός και δεν αναφέρεται στη νίκη του Χριστού, μάλλον στη νίκη του χριστιανού με τη δύναμη του Χριστού εναντίον του διαβόλου, της φθοράς και του θανάτου. Έχει ανάγκη του κόσμου και όχι τη μεταμόρφωση των ανθρώπων. Ομιλεί για αισθητική, για τέχνη και παραθεωρεί την καθιερωμένη ασκητική. Θέλει να λάβει απαντήσεις σε ερωτήσεις του σύγχρονου πολιτισμού και δεν ενδιαφέρεται για τη μετοχή στη δόξα του Σταυρού και της Αναστάσεως του Χριστού. Αυτό είναι το πρόβλημα της μεταπατερικής θεολογίας και κάθε άλλης θεολογίας που δεν είναι εκκλησιαστική. Γιατί στη βάση της η ορθόδοξη θεολογία είναι εκκλησιαστική, όπως περιγράφεται θαυμάσια στην Εφεσίους και Κολασσαίους επιστολές του Αποστόλου Παύλου, και αυτό έχει τονίσει ο Οικουμενικός Πατριάρχης του Βαρθολομαίος, ότι η θεολογία δεν είναι ούτε μεταπατερική κτλ. Είναι εκκλησιαστική και επομένως η θεολογία μας είναι η ορθόδοξη εκκλησιαστική και όχι μετααποστολική και μεταπατερική. Ευχαριστώ πολύ. Σεβασμιότατο, για την εισήγηση, για να πω και να εκτιμήσω και να συμπεράνω
ότι μετά από τόσες εισηγήσεις εκορέστημεν κι εμείς. Και έχω δυστυχώς στον προτεσταντισμό ο ένας πάπας έγιναν πολλοί πάπες. Και σχεδόν ο κάθε πιστός εκεί διεκδικεί για τον εαυτό του το αλάθητο. Και η αντιπατερικότητα και η μεταπατερικότητα αυξήθηκε υπερβαλλόντως στον προτεσταντισμό. Όταν λοιπόν διεπίστωσε ο Πατριάρχης Ιερεμίας ο Τρανός ότι οι Προτεστάντες Λουθυρανοί θεολόγοι της Τιβίνκης δεν λαμβάνουν καθόλου υπόψη τους πατέρας της Εκκλησίας και τους απορρίπτουν, τους έγραψε ένα γράμμα υπόδειγμα και για τους σημερινούς εκκλησιαστικούς ηγέτες. Το παρουσίασα και παλαιότερα και είπε ότι αν οι Πατριάρχες και οι Αρχιεπίσκοποι και οι πρόεδροι μας ακολουθούσαν τον δρόμο τον οποίο τότε ακολούθησε στους διαλόγους ο Πατριάρχης Ιερεμίας ο Τρανός, δεν θα είχαμε τη σημερινή εμφάνιση αυτών των θεολόγων, των διαλόγων επί 20, 30, 40, 50 χρόνια να σέρνονται χωρίς κανένα αποτέλεσμα. Τους είπε λοιπόν ο Ιερεμίας ευγενικά, επειδή βλέπω ότι εσείς δεν λαμβάνετε υπόψη αυτά τα οποία εγώ σας παρουσιάζω με βάση τους Αγίους Πατέρας και αθετείτε τους Αγίους Πατέρας, γι' αυτό λοιπόν στο εξής μη με ενοχλήσετε. Σταματάει ο διάλογος. Ακολουθήστε λοιπόν τον δικό σας το δρόμο και η μόνη επικοινωνία μας, ας είναι κοινωνία κοσμική και κοινωνία ανθρώπινη, να συζητούμε αν χρειαστεί για άλλα θέματα. Αν αυτό ακολουθείτε, δεν θα είχαμε σήμερα αυτήν την αύξηση του μεγάλου της πανερέσεως του οικουμενισμού. Από την περίοδο αυτή της οικοκρατίας, επιθυμώ επίσης να αναφέρω ότι η Εκκλησία μας αντιμετώπισε και τους Λουθυρανούς και τους Παπικούς, όπως και το κίνημα του διαφωτισμού, που ουσιαστικώς ήταν συνέχεια του κινήματος της αναγεννήσεως και του σχολατικισμού, ο οποίος διαφωτισμός πέρασε και μέσα στον Ορθόδοξο χώρο. Και χαίρομαι πάρα πολύ, διότι βλέπω εδώ ακόμη και καθηγητάς της Φιλοσοφικής Σχολής, όπως και την αγαπητή μας εδώ συνάδελφο και καθηγήτρια την Μαρία τη Μαντουβάλου, με την οποία και άλλους συναδέλφους σε πολλά συνέδρια και τον πατέρα Γεώργιο Μεταλλινό ερευνήσαμε αυτήν την περίοδο της Τουρκοκρατίας, ιδιαίτερα τους κολυβάδες Αγίους Πατέρες και την αντιπαράθεσή τους με τον διαφωτισμό τον Δυτικό και τον Αδαμάντιο Κοραή. Τι έκαναν λοιπόν τότε οι Άγιοι Κολυβάδες Πατέρες αντιμετωπίζοντας και τους Προτεστάντες και τους Παπικούς και τους διαφωτιστάς? Εμπρότης, απέναντι όλων αυτών, για να τονώσουν την πατερικότητα, έκαναν ευξημένη έκδοση πατερικών βιβλίων, κορυφαία των οποίων ως γνωστόν είναι η Φιλοκαλία των Ιερών Νηπτικών. Όλοι οι κολυβάδες πατέρες ασχολούνται με έκδοση πατερικών έργων, με έκδοση και σύνταξη ακολουθιών, και θα πρέπει εδώ για να αντιμετωπίσουμε και να θίξουμε και ένα σύγχρονο θέμα, έγραφαν μάλιστα τις ακολουθίες σε αυτήν την περίοδο της τουρκοκρατίας, όπου το μορφωτικό επίπεδο των ανθρώπων ήταν πάρα πολύ χαμηλό, το έγραφαν σε αρχαΐζουσα γλώσσα και όχι σε γλώσσα δημοτική και σε μεταφράσεις όπως υπάρχει σήμερα αυτή η απέτηση. Ένα θέμα μεταφράσεων το οποίο ταλαιπωρεί σήμερα την Εκκλησία μας και που υπάρχουν επίσης και ορισμένοι αρχιερείς οι οποίοι εδώ δημιουργούν προβλήματα και εναντίον ακόμη των αποφάσεων της Αγίας και Ιεράς Συνόδου. Έχω αποθησαυρίσει εδώ, στο σημείο αυτό της εισηγήσεώς μου, μία γνώμη του Αγίου Νικοδήμου του Αγιορείτου για το θέμα των μεταφράσεων. Έχουν γραφεί πολλά για το θέμα των μεταφράσεων. Αλλά ήταν άγνωστη αυτή η θέση του Αγίου Νικοδήμου και την έχω αποθησαυρίσει αυτήν την θέση εδώ. Και την έβαλα εδώ, μήπως φωτιστούν οι τρεις Άγιοι Αρχιερείς και την μάθουν και την πληροφορηθούν, για να γίνουν και αυτοί ακόλουθοι Αγίων Πατέρων, διότι ο Άγιος Νικόδημος εδώ αυτά που λέει τα στηρίζει στους Αγίους Πατέρες. Ο Μητροπολίτης Νικοπόλεος, ο Μητροπολίτης Δημητριάδος και ο Μητροπολίτης Χιατίστης. Λέει λοιπόν στην Χριστοήθειά του ο Άγιος Νικόδημος Αγιορείτης: «Φυλαχθείτε δε ακόμη αδελφοί και από των λογισμών τούτων, όπου βάλει ίστινας ο διάβολος και τους λέγει: Εσύ είσαι αγράμματος και αμαθής και δεν καταλαμβάνεις εκείνα όπου λέγονται εν τη Εκκλησία. Και λοιπόν, γιατί όλος να υπάγησες στην Εκκλησία?» Απάντησης: «Σας αποκρίνεται γάρ, αδελφοί, ένας αβάσης των γεροντικών και σας λέγει ότι αν και εσείς δεν καταλαμβάνετε εκείνα όπου λέγονται εν τη Εκκλησία,
αλλά ο διάβολος τα καταλαμβάνει. Και δια τούτο τρομάζει και φοβείται και φεύγει από λόγους σας. Αφήνω να λέγω ότι και εσείς, αν και δεν καταλαμβάνετε όλα τα λόγια τα αντιεκκλησία λεγόμενα, αλλά όμως πολλά λόγια εξ αυτών καταλαμβάνετε και με εκείνα ωφελείστε. Προσθέτω δε και τούτο, ότι αν εσείς συχνά πηγαίνετε στην εκκλησία και ακούετε τα θεία λόγια, η συνέχεια εκείνη έχει να σας κάνει με τον καιρό να καταλαμβάνετε εκείνα όπου πρώτερον δεν καταλαμβάνετε, ως λέγει ο Χρυσόστομος, διότι ο Θεός, βλέποντας την προθυμία σας, ανοίγει τον νου σας και τον φωτίζει εις το να καταλαμβάνει. Είναι λοιπόν πραγματικά... Είναι πραγματικά αδιανόητο σε μία περίοδο με τόσα σχολεία, με τόση παιδεία, να υπάρχει το επιχείρημα ότι δεν καταλαβαίνουμε τα ιερά κείμενα, την δική μας τη γλώσσα, δεν έχει σχέση αυτό με τις μεταφράσεις σε άλλες γλώσσες, και ότι πρέπει τα κείμενα αυτά να μεταφραστούν. Έχω επίσης εδώ αρκετά που έχουν σχέση, για να μην τον ξεχάσω, με τον Άγιο Κοσμά τον Ισαπόστολο, ο οποίος επίσης έχει αναπτύξει σπουδαία πατερική δραστηριότητα την περίοδο εκείνη. Και αυτό το οποίο θέλω να πω εδώ, γιατί έχει σχέση με τα σημερινά αντιπατερικά, είναι ότι ο Άγιος Κοσμάς ο Αιτωλός, όπως και οι Άγιοι Κολυβάδες Πατέρες, οι οποίοι ήσαν αλήπτες των νεομαρτύρων, οι περισσότεροι από αυτούς ενίσχυαν τους νεομάρτυρες για να μην αρνηθούν την πίστη τους και δεχθούν τον μωαμεθανισμό. Και σε μια μελέτη παλαιότερη που είχα γράψει για τις διαθρησκειακές συναντήσεις, είχα βάλει ως τίτλο «Διαθρησκειακές συναντήσεις άρνησης του Ευαγγελίου και προσβολή των Αγίων Μαρτύρων». Την περίοδο λοιπόν αυτή της τουρκοκρατίας έχουμε την εμφάνιση αυτού του καυχήματος των Ορθοδόξων, τους Αγίους Νεομάρτυρες, οι οποίοι δεν έβλεπαν την καλοπέρασή τους, πώς θα καλοπεράσουν, και όταν τους επρότειναν να πάψουν να είναι χριστιανοί και να ασπαστούν την πίστη του Μωάμεθ, προτιμούσαν να χύσουν το αίμα τους για την πίστη του Χριστού παρά να γίνουν μωαμεθανοί. Και σήμερα δυστυχώς έχουμε το φαινόμενο αυτό, να έχουμε αυτόν τον διαθρησκειακό εξισωτισμό και να εξισώνεται ο Μωάμεθ και άλλες θρησκείες με όλα αυτά. Μέχρι εδώ λοιπόν παρουσίασα σχεδόν το μισό χειρόγραφό μου, πρόχειρα είναι πολύ πιο εκτενή μέσα στην εισήγησή μου. Από εδώ και στο εξής θα σας παρουσιάσω τη σύγχρονη κατάσταση μετά από τη δημιουργία του νεοελληνικού κράτους μέχρι σήμερα, που νομίζω πως και αυτό έχει εξαιρετικό ενδιαφέρον. Το συμπέρασμα λοιπόν από την αναφορά μας στην περίοδο της τουρκοκρατίας είναι ότι η μεταπατερικότητα των παπικών, των προτεσταντών και των διαφωτιστών δεν εκλώνησε την πατερικότητα της παραδόσεως της Εκκλησίας. Χάσαμε την σωματική ελευθερία, αλλά κρατήσαμε ελεύθερη και αδούλωρη την ψυχή μας, την πίστη μας, μέχρι σημείου να αναδειχθούν και μάρτυρες της πίστεως. Πώς έχει όμως ενδεικτικά η κατάσταση κατά την περίοδο του ελευθέρου πολιτικού βίου? Δυστυχώς θα πρέπει να αρχίσει κανείς με το «πόθεν άρξο μεθρινήν» και να συνθέσει νέα Ιερεμιάδα. Αυτό που δεν δέχθηκαν να κάνουν οι μεγάλες μορφές του γένους, ο Μέγας Φώτιος, ο Άγιος Γρηγόρης Παλαμάς, ο Άγιος Μάρκος Ευγενικός, ο Γενάδιος Σχολάριος, να προδώσουν την ορθόδοξη πίστη για να σώσουν το κράτος, ή στην τουρκοκρατία οι Άγιοι και οι νεομάρτυρες για να σώσουν το σώμα τους και την καλοπέρασή τους, το επράξαμε δυστυχώς και το πράττουμε σήμερα χειρότερα. Παραδώσαμε την Ελλάδα στα χέρια ξένων, των βαβαρών του Όθωνος και των εντοπίων υποστηρικτών τους, οι οποίοι από τότε μέχρι σήμερα έχουν ως μόνιμο στόχο να ξεριζώσουν και να αφανίσουν ό,τι θυμίζει η Ορθοδοξία και Βυζάντιο και πατέρες της Εκκλησίας, να αποδυναμώσουν τελείως τις πνευματικές αντιστάσεις, να καταστήσουν την Ελλάδα αγνώριστη, ανορθόδοξη και ανελλήνιστη, ώστε φραγκεμένη και εκλατινισμένη, παπική, προτεσταντική και διαφωτισμένη, σκοτισμένη, να την αφομοιώσουν και να την αφανίσουν. Στενοχωρούμεθα σήμερα ακόμη και για τον πολιτικό και οικονομικό ευτελισμό μας, ο οποίος πάντως επισυνέβη και κορυφώνεται λόγω της απώλειας της πίστης των Αγίων Πατέρων, των πνευματικών μας αρισμάτων. Αν είχαμε ισχυρά πνευματικά αισθητήρια, θα βλέπαμε ότι οι φλόγες των καιωμένων καταστημάτων στο κέντρο της Αθήνας δεν είναι τίποτε μπροστά στις φλόγες που άναψαν οι εμπριστές της πίστεως, της Ορθοδοξίας, ξένοι και οι μέτεροι.
οι μεταπατερικοί και αντιπατερικοί που υπάρχουν και δρούν εδώ και πολλά χρόνια. Απλώς τώρα τους υποστασιώνει, τους συνοψίζει και τους εκφράζει γυμνήτη κεφαλή η Ακαδημία Θεολογικών Σπουδών της Ιεράς Μητροπόλεως Δημητριάδος, η οποία όπως ελέγχθη προσφυώς από ευλαβέστατο και αγωνιστή συμπρεσβύτερο, έπαυσε να είναι Ακαδημία και μετατράπηκε σε επιδημία. Οφείλουμε ευγνωμοσύνη στους αρχιερείς, οι οποίοι πρώτου κινδύνου της πίστεως δεν υπολόγισαν το παρεξηγημένο φιλάδελφο, αλλά εστιλίτευσαν τα όσα ελέγχθησαν στο μεταπατερικό συνέδριο της Ακαδημίας τον Ιούνιο του 2010. Πρώτον, τον και πρώτο στους ομολογιακούς αγώνες, ατρόμητο αγωνιστή της πίστεως της ημέρας μας, σεβασμιόρατο Μητροπολίτη Πειραιώς κύριο Σεραφείμ. Δεύτερο, τον σεβασμιόρατο Μητροπολίτη Γλυφάδας κύριο Παύλο, ο οποίος με εμπεριστατωμένο υπόμνημα το οποίο σας διανεμήθηκε και αποδεικτικότατο υπόμνημα προς την Αγία Ιερά Σύνοδο της Εκκλησίας της Ελλάδος κατέδειξε την προτεσταντική προέλευση της μεταπατερικής και της συναφιακής θεολογίας και την αποξένωσή τους από την Ορθόδοξη θεολογία. Τρίτο, το σεμνό και πατερικότατο Μητροπολίτη Κυθύρων κύριο Σεραφείμ, ο οποίος γρήγορα συμφώνησε και προσετέθη στους ορθοτομούντας τον λόγο της αληθείας. Τέταρτο, τον Μητροπολίτη Ναυπάκτου κύριο Ιερόθεο, ο οποίος έσπευσε να συμπαραταχθεί με θεολογικότατο άρθρο στο οποίο κατήγγειλε την κυοφορούμενη νέα αίρεση της μεταπατερικότητας και που σήμερα τον έχουμε με χαρά ανάμεσά μας διδάσκοντα και ομολογούντα. Και τέλος, πολλούς άλλους αρχιερείς, λοιπούς κληρικούς, μοναχούς και λαϊκούς, οι οποίοι αποδοκίμασαν με άρθρα και σχόλια, ακόμη και με φράσεις, την αιρετική συναγωγή του Βόλου, εξαιρέτως δε την ναυαρχίδα των Ορθοδόξων Αγώνων, επί 50 τώρα χρόνια, την Ορθόδοξη Μαχητική Εφημερίδα Ορθόδοξος Τύπος. Την εφημερίδα των οσίων γερόντων ιδρυτών και υπευθύνων αημνής των πατρός Χαραλάμπους Βασιλοπούλου και του αξίου διαδόχου του πατρός Μάρκου Μανώλη, η οποία προέβαλε και ανέδειξε το θέμα της μεταπατερικής αιρέσεως. Ας δούμε όμως τώρα μερικά από τα πιο υψηλά δέντρα και τους πιο πικρούς και θανατηφόρους πνευματικά καρπούς του μεταπατερικού δάσους. Ο 19ος αιώνας, παρά την βαβαροκρατία, εκύλησε με σοβαρές αντιπατερικές ενέργειες που έβρισκαν όμως ορθόδοξες αντιστάσεις. Αντίθετα, προς τους ιερούς κανόνες των Αγίων Πατέρων ανακηρύσσεται η σχισματική αυτοκεφαλία της Εκκλησίας της Ελλάδος αυτογνωμόνως, χωρίς την γνώμη και την έγκριση του Οικουμενικού Πατριαρχείου. Επιβάλλεται πολιτιοκρατικό σύστημα στις σχέσεις Εκκλησίας και Πολιτείας που προκαλεί την υποταγή της Εκκλησίας των Κέσσαρα με αφέντη τη Συνόδου τον παριστάμενο Βασιλικό Επίτροπο, άνευ τη συμφώνου γνώμης του οποίου δεν μπορούσε να αποφασίσει η Ιερά Σύνοδος. Αφανίζεται ο μοναχισμός με το να κλείσουν βία από τον Προτεστάντη Επίτροπο του Όθωνος Βαβαρό Μάουρερ τα 400 από τα 500 μοναστήρια, με ταυτόχρονη απαλωτρίωση της περιουσίας τους και πτωχοποίηση των μοναχών, όπως κατήγγειλε με συγκινητικό κείμενό του ο γνήσιος Ρωμιός στρατηγός Μακρυγιάννης. Τα πλήγματα εναντίον του μοναχισμού σε κάθε εποχή και στην εποχή μας, κατά την οποία έχει σχεδιαστεί και μεθοδευτεί η δυσφήμιση αλλά και η εσωτερική διάβρωση του Αγίου Όρους της μοναδικής αυτής κυβωτού της Ορθοδοξίας, κοστίζουν πολύ, διότι αποσκοπούν στο να στερέψει η πηγή που προσφέρει βρύοι πατέρες, αφού είναι γνωστόν ότι στο σύνολό του σχεδόν οι Άγιοι Πατέρες προέρχονται από τις τάξεις των μοναχών. Την ίδια περίοδο, η οργάνωση και τα προγράμματα σπουδών της ιδρυθήσης στο Εθνικό Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Θεολογικής Σχολής ακολουθούν γερμανικά πρότυπα και η σχεδόν απαραίτητη προϋπόθεση για να στρατηγοδρομήσει κανείς αυτήν ήταν οι σπουδές στη Δύση, με συνέπεια η παπική και προτεσταντική θεολογία να επηρεάζουν δια των καθηγητών τους πτυχιούχους, κληρικούς και λαϊκούς. Δύο παραδείγματα μόνον ενδεικτικά για του λόγου του αληθές.
Ο επί πολλά έτη κατέχων την έδρα της Πατρολογίας καθηγητής Δημήτριος Μπαλάνος εκφράστηκε απαξιωτικά και υποτιμητικά για τους αγώνες και την θεολογία του Αγίου Γρηγορίου Παλαμά, του κήρυκος αυτού της χάριτος και του φωτός της μεταμορφώσεως, του εκφραστού της θεολογίας των προαυτού Αγίων Πατέρων. Στην ίδια σχολή, μέχρι σήμερα, εξακολουθεί να ισχύει ο περιορισμός των Αγίων Πατέρων στους 8 πρώτους αιώνες, μέχρι τον Άγιο Ιωάννη Δαμασκηνό, και με αυτούς μόνον ασχολείται το μάθημα της Πατρολογίας, ενώ οι μετέπειτα Άγιοι Συγγραφείς ανήκουν σε άλλο γνωστικό αντικείμενο, τους εκκλησιαστικούς Βυζαντινούς Συγγραφείς, ώστε να έπαυσε το Άγιο Πνεύμα να δρά μέσα στην Εκκλησία μέχρι σήμερα και να γεννά πατέρες, όπως τον Μέγα Φώτιο, τον Σιμεών τον Νέο Θεολόγο, τον Άγιο Γρηγόρα Παλαμά, τον Άγιο Μάρκο Ευγενικό και τους Κολυβάδες Επιφανείς Πατέρες, τον Άγιο Νεκτάριο στον 20ο αιώνα. Υπόκειται και εδώ η παπική αντίληψη του παραμερισμού των Αγίων Πατέρων από τους σχολαστικούς δικούς τους πατέρες και θεολόγους από τον 9ο αιώνα και εξής, και πολύ περισσότερο η προτεσταντική αντίληψη ότι οι πατέρες μπορούν να χαρακτηριστούν, μόνοι όσοι προσεγγίζουν προς τους χρόνους του Ευαγγελίου, όσοι έζησαν τους πρώτους αιώνες το πολύ μέχρι τον 5ο αιώνα. Κύριε Πρόεδρε, την ανοχή σας 10 λεπτά. 10 λεπτά. Διδάσκοντας επί χρόνια πατρολογία στην Θεολογική Σχολή της Θεσσαλονίκης, αναγκαζόμουν κάθε φορά στους νέους φοιτητάς να διευκρινίζω ότι για να χαρακτηριστεί κάποιος συγγραφέας ως πατήρ της Εκκλησίας δεν χρειάζεται να έχει και το γνώρισμα της αρχαιότητος, όπως απαιτούν τα ετερόδοξα εγχειρίδια της πατρολογίας και μερικά ειδικά μας, αλλά αρκούν η αγιότητά του βίου του και η ορθόδοξη διδασκαλία. Κάνω μερικές αναφορές και σε πατερικούς θεολόγους και της Αθήνας και της Θεσσαλονίκης. Τα αφήνω όμως αυτά για να μην ταλαιπωρήσω πολύ και στεναχωρηθεί και ο κύριος Πρόεδρος, ο οποίος δικαιολογημένος λέει πως αυτός δεν έχει πρόβλημα. Πάντως, ο μεγάλος σεισμός της μεταπατερικότητος αρχίζει στις αρχές του 20ου αιώνα με τις δύο συνεδικές και πατριαρχικές εγκυκλίους η Πατριαρχίας Ιωακήμ του Τρίτου το 1902 και το 1904, γίνεται πιο ισχυρός με την συνοδική εγκύκλιο του 1920 και εξακολουθεί μέχρι σήμερα να είναι ενεργός με ισχυρότερη μάλιστα ένταση. Με τις δύο πρώτες του Οικουμενικού Πατριαρχείου, τα ανέφερε και ο πατήρ Γεώργιος, υπό εντελώς νέο πνεύμα, μεταπατερικό, εγκαταλείπει την μέχρι προ ολίγων ετών μέχρι το 1895 αυστηρή πατερική στάση έναντι των αιρετικών της Δύσεως, παπικών και προτεσταντών, και απευθυνόμενο προς τους προέδρους των αυτοκεφάλων των Ορθοδόξων Εκκλησιών, μεταξύ άλλων ζητεί να μάθει την γνώμη τους για τις σχέσεις των Ορθοδόξων με των δύο μεγάλων του χριστιανισμού αναδενδράδων, της Δυτικής Δηλωνότη και της των Διαμαρτυρωμένων Εκκλησίας. Συγχρόνως θέτει και το θέμα της ημερολογιακής μεταρρυθμίσεως, μη τοποθετούμενο πάντως υπέρ ή κατά του πατραποραδότου και επί αιώνας κρατούντος Ιουλιανού ημερολογίου, αλλά αναμένων τις σκέψεις των αυτοκεφάλων εκκλησιών. Επειδή η απάντηση σχεδόν όλων των εκκλησιών, σημειώστε το, αρχές του 20ου αιώνους, επειδή η απάντηση όλων σχεδόν των εκκλησιών ήταν και στα δύο αρνητική, εκόπασε σχεδόν για λίγο αυτή η πρώτη μεταπατερική θύελλα επί δύο δεκαετίες, αλλά επανήλθε ισχυρότερη με τη συνοδική εγκύκλιο του 1920, όπου το νεωτερικό μεταπατερικό πνεύμα για πρώτη φορά επισήμως αναγνωρίζει η εκκλησιαστικότητα στις αιρετικές κοινότητες, αφού δια της εγκυκλίου απευθύνεται προς τα σαπανταχού εκκλησίες του Χριστού και όχι μόνο προς τις Ορθόδοξες. Η ισχυρή προσωπικότης του χωρίς αμφιβολία μασόνου Μελετίου Μεταξάκη, διατελέσαντος κατά σειράν Μητροπολίτου Κητίου της Κύπρου, Μητροπολίτου Αθηνών, Οικουμενικού Πατριάρχου και Πατριάρχου Αλεξανδρίας, έπαιξε αποφασιστικό ρόλο την περίοδο αυτή στο να προωθηθεί ο υπό της μασονίας σχεδιαστής και προωθούμενος μέχρι σήμερα οικουμενισμός, διαχριστιανικός και διαθρησκειακός, για να αποδυναμωθεί η μοναδικότητα της Ορθοδοξίας σε σχέση με τις άλλες ομολογίες και να εξισωθεί με αυτές, όπως και ο χριστιανισμός σε σχέση με τις άλλες θρησκείες. Κάκιστο κατόρθωμα του Μεταξάκη ήταν η προώθηση της ημερολογιακής μεταρρύθμισης και η αντικατάσταση του πάτρο παραδότου των Αγίων Πατέρων και κεκυρωμένου από αποφάσεις πατέρων και συνόδων Ιουλιανού ημερολογίου με το παπικό Γρηγοριανό, χωρίς
χωρίς πανορθόδοξη απόφαση, με τη συμπαράσταση δυστυχώς του εξαιρέτου μεν εκκλησιαστικού, ιστορικού και επιστήμονος Αρχιεπισκόπου Αθηνών Χριστοστόμου Παδοπούλου, παλαιού συνεργάτου του Μεταξάκη στο Πατριαρχείο Ιεροσολύμων, από όπου ξεκίνησε την εντυπωσιακή αλλά και καταστροφική του δράση που απέδειξε στο να ασκήσει την Εκκλησία. Η ίδρυση του Προτεσταντικού Παγκοσμίου Συμβουλίου Εκκλησιών το 1948 στο Άμστερνταμ, στο οποίο πρόθυμα μετέσχε το Οικουμενικό Πατριαρχείο και αρκετές Ορθόδοξες Εκκλησίες, αποτελεί τον χειρότερο εκκλησιολογικό εκτροχιασμό της Ορθόδοξης Εκκλησιαστικής Ηγεσίας. Δια του Παγκοσμίου Συμβουλίου Εκκλησιών, ο διάβολος, εμφανιζόμενος ως άγγελος φωτός υπό το προσωπείο της αγάπης και της ενότητος, επιχειρεί να σαλεύσει τα αποστολικά και πατερικά θεμέλια της Εκκλησίας, καταργώντας όσα οι Άγιοι Απόστολοι και οι Άγιοι Πατέρες εδίδαξαν περί αιρέσεως και αιρετικών, οι οποίοι τώρα, πατέρες και αιρέσεις, οι οποίες αιρέσεις εξισώνονται με την μία Αγία Καθολική και Αποστολική και Πατερική Εκκλησία. Δεν πρόκειται για Παγκόσμιο Συμβούλιο Εκκλησιών, αλλά για Παγκόσμιο Συνονθήλευμα Αιρέσεων, όπως προφιώς το ονόμασε ο καθηγητής Κωνσταντίνος Μουρατίδης, για γκρέμισμα όλων των ορίων που έθεσαν όλοι οι Άγιοι Πατέρες. Μέσα λοιπόν στο κλίμα αυτό της ανατρεπτικής, του ανατρεπτικού της πατερικής παραδόσεως, έχουν διατυπωθεί με τα πατερικές και αντιπατερικές θέσεις τέτοιες που δικαιολογούν απολύτως την μεταπατερικότητα της Ακαδημίας Θεολογικών Σπουδών του Βόλου, την οποία άλλωστε στηρίζει, καλύπτει και δικαιώνει, στηρίζουν, καλύπτουν και δικαιώνουν πολλοί κύκλοι που συνδέονται με το Οικουμενικό Πατριαρχείο. Ενδεικτικές ελάχιστες θέσεις των επί 60 τώρα έτηδρών των μεταπατερικών οικουμενιστών δείχνουν ότι δυστυχώς άργησε να αφυπνιστεί και να αντιδράσει το υγιές μέρος της Εκκλησίας. Σας παρακαλώ, ακούστε, πρόκειται για θέματα πίστεως. Αγρυπνούμε στις Εκκλησίες, δεν πειράζει λίγη παράταση. Πρόκειται για θέματα πίστεως. Δεν τα ξέρετε. Ακούστε λοιπόν. Ας κακοπάθουμε λίγο. Οι Άγιοι μαρτύρησαν, το αίμα τους έχυσαν. Ας κακοπάθουμε λίγο να μάθουμε. Ο Πατριάρχης Αθηναγόρας, χωρίς μετάνοια και αποκήρυξη των πλανών, αναγνωρίζει πρωτίως τον Πάπα Παύλο τον Β', τον κατατάσσει ευθύς μετά τον ομώνυμό του Απόστολο Παύλο και ως ένα από τους μεγαλύτερους πάπες της ιστορίας. Η αίρεση του Φιλιόγκβε για τον Αθηναγόρα δεν αποτελεί εμπόδιο για την ένωση των εκκλησιών. Η αντιρρητική θεολογία των Αγίων Πατέρων δεν χρειάζεται στους καιρούς μας. Επιλέξει, είπε, τι μελάνι χύθηκε και τι μίσος για το Φιλιόγκβε, ήλθε η αγάπη και όλα υποχωρούν στο πέρασμά της. Από τις πολλές άλλες αντιπατερικές δηλώσεις του, μία ακόμη. Εισαγωγικά, απατώμεθα και αμαρτάνομεν, εάν νομίζομεν ότι η Ορθόδοξος πίστης κατήλθεν εξ ουρανού και ότι τα άλλα δόγματα είναι ανάξια. 300 εκατομμύρια ανθρώπων εξέλεξαν τον μουσουλμανισμό για να φτάσουν εις τον Θεόν και άλλοι εκατοντάδες εκατομμυρίων είναι διαμαρτυρόμενοι, καθολικοί, βουδιστές. Σκοπός κάθε θρησκείας είναι να βελτιώσει τον άνθρωπο. Δύο από τους πιο στενούς συνεργάτες του Αθηναγόρα είπαν φοβερά πράγματα και απορεί κανείς πως ούτε η Σύνοδος του Φαναρίου ούτε καμία άλλη Ορθόδοξο Σύνοδος ασχολήθηκε με αυτούς. Ο Αρχιεπίσκοπος Θεατήρων και Μεγάλης Βρετανίας Αθηναγόρας Κοκκινάκης χαρακτήρισε τους ιερούς κανόνας των Αγίων Πατέρων, ακούστε εισαγωγικά, ως ανθρώπινα εντάλματα και σχήματα ανοησιών και μίσους. Μεγαλύτερη και άλλα του Αθηναγόρα του Κοκκινάκη, αλλά για συντομία. Μεγαλύτερη είναι η βλάσφημη θέση του Αμερικής Ιακώβου, χειρότερη ακόμη και από την αίρεση του Αρίου, διότι αρνείται συνολικά το δόγμα της Αγίας Τριάδος. Καταγγέλθηκε από σκανδαλιστέντας ομογενείς στην Αμερική και από μονές του Αγίου Όρους, οι οποίες ζήτησαν από τη Σύνοδο του Φαναρίου να τον καθαιρέσει, πλην όμως εις μάτιν. Είπε ο Ιάκωβος. Και εδώ συνδέονται όλα αυτά με εξελινισμό, με επιδράσεις, νεοπλατωνισμό κτλ. Που ελέκτησαν. Ακούστε τι είπε. Το νόημα του Θεού είναι μία αφηρημένη ελληνική ιδέα την οποία ο άνθρωπος της σήμερον και της αύριον δεν αποδέχεται. Ειδικώς δε η αποδοκιμασία αυτή αφορά το δόγμα της τριαδικότητος. Επομένως, δέον όπως απεκδηθεί η θεολογία των ελληνικών της ενδυμάτων, εν μεταξύ των οποίων
το δόγμα της Αγίας Τριάδος. Να πετάξουμε την Αγία Τριάδα. Ο Πατριάρχης Βαρθολομαίος, με πολύ πόνο, ως Αρχιμανδρίτης ήδη, στη μελέτη του περί την κωδικοποίηση των ιερών κανόνων και των κανονικών διατάξεων της Ορθοδόξου Εκκλησίας, ισχυρίζεται ότι πολλοί από τους ιερούς κανόνες των Αγίων Πατέρων πρέπει να καταργηθούν, και επιλέξει συνεχίζει. Δεν δύνανται να εφαρμοστούν σήμερον και πρέπει να τροποποιηθούν διατάξεις εκανονίζουσε τα σχέσεις των Ορθοδόξων Χριστιανών προς τους ετεροδόξους και ετεροθρήσκους. Δεν δύναται η Εκκλησία να έχει διατάξεις απαγορευούσα στην είσοδο εις τους ναούς των ετεροδόξων και την μεταυτόν συμπροσευχήν, καθήν στιγμήν αυτή για τον εκπροσώπων αυτής προσεύχεται από κοινού μεταυτόν δια την τελικήν ένωση εν τη πίστη, τη αγάπη και ελπίδη. Περισσότερα αγάπη πρέπει να αρδεύσει πολλάς κανονικάς διατάξεις προς ζωογονίαν. Επιβάλλεται τροποποίηση ορισμένων διατάξεων επί το φιλανθρωπότερων και ρεαλιστικότερων. Η Εκκλησία δεν δύναται και δεν πρέπει να ζει εκτός τόπου και χρόνου. Ως Πατριάρχης κατήργησε μόνος αυτούς τους ιερούς κανόνες, συμπροσευχόμενος αδεώς και επανειλημμένος με αιρετικούς. Παραιτήθη από την υποχρέωση της Εκκλησίας να οδηγήσει ετεροδόξους και ετεροθρήσκους στην αλήθεια του Ευαγγελίου, διότι όπως επιλέξει είπε εισαγωγικά, η Ορθόδοξος Εκκλησία δεν επιδιώκει να πείσει τους άλλους περί συγκεκριμένης κοινός αντιλήψεως της αληθείας ή της αποκαλύψεως, ούτε επιδιώκει να τους μεταστρέψει εις συγκεκροτημένων κοινά τρόπων σκέψεως. Ομίλησε απερίφραστα για την ιερότητα και ισότητα των ιερών γραφών της Εκκλησίας και του Ισλάμ, δηλαδή του Ευαγγελίου και του Κορανίου, το οποίο χαρακτήρισε ως Άγιο και το εδόρισε σε Τούρκο επιχειρηματία στην Αμερική. Και το τρομερότερο όλων όσα είπε για τους Αγίους Πατέρες, τα οποία, για τους πατέρες λέμε σήμερα, θα λέμε μόνο για το παρελθόν, τα οποία οδήγησαν, αυτά που είπε για τους Αγίους Πατέρες, οδήγησαν σε έντονη διαμαρτυρία την Ιερά Κοινότητα του Αγίου Όρους. Είπε, οι κληροδοτήσαντες εις ημάς την διάσπαση προπάτορες ημών υπήρξαν ατυχή θύματα του αρχαικάκου όφεως και βρίσκονται ήδη στα σχήρας του δικαιοκρίτου Θεού. Στη συνέχεια κάνω μερικές αναφορές για τη θεολογία του Μητροπολίτου Περγάμου και μερικών άλλων καθηγητών συγχρόνων και έρχομαι στον επίλογο. Θα τα διαβάσετε στην έκδοση. Η Εκκλησία, κατά την διαχρονική της συνείδηση, από την Αποστολική μέχρι σήμερα, σέβεται και τιμά τους Αγίους Πατέρες και Διδασκάλους. Όχι για την ανθρώπινη σοφία τους, η οποία ως κτιστή παλιώνει και φθήρεται και γερνά, αλλά για τον φωτισμό τους από το Άγιο Πνεύμα, οι ενέργειες του οποίου και στη διδασκαλία τους και στη ζωή τους δεν παλιώνουν ούτε γερνούν, για να χρειάζονται υπέρβαση και ξεπέρασμα κατά την καινοφανή διδασκαλία των μεταπατερικών θεολόγων παλαιών και συγχρόνων. Η Εκκλησία δεν είναι μόνον αποστολική αλλά και πατερική. Αν επιτρεπόταν να γίνει κάποια προσθήκη στο σύμβολο της πίστεως, στο εκκλησιολογικό άρθρο εις μίαν Αγίαν Καθολικήν και Αποστολικήν Εκκλησίαν θα μπορούσαμε κάλλιστα να προσθέσουμε και πατερικήν εις μίαν Αγίαν Καθολικήν και Πατερικήν Εκκλησίαν. Δεν χρειάζονται υπέρβαση και ξεπέρασμα οι πατέρες, όπως δεν υπερβαίνεται ούτε το κήρυγμα των Αποστόλων, διότι όπως λέγει ο πρώτος κανόν της 7ης Οικουμενικής Συνόδου, «εξενός γάρ άπαντες και του αυτού πνεύματος αυγαστέντες, όρισαν τα συμφέροντα Απόστολοι και πατέρες». Των Αποστόλων το κήρυγμα και των πατέρων τα δόγματα υφαίνουν από κοινού τον χιτώνα της αληθείας κατά το ωραίο τροπάριο της εορτής των Αγίων Πατέρων. Κατά δε το συνοδικό της Ορθοδοξίας που επαναλαμβάνει το όνομα της 7ης Οικουμενικής Συνόδου, αυτή η πίστη των Αποστόλων, αυτή η πίστη των Πατέρων, αυτή η πίστη των Ορθοδόξων, αυτή η πίστη στην Οικουμένη στήριξε. Λυπούμεθα διότι ο Παπισμός, ο Προτεσταντισμός και ο Διαφωτισμός που εμείωσαν πρώτοι τους Αγίους Πατέρες, απέκτησαν καλούς μαθητάς και οπαδούς και εκ των Ορθοδόξων, κυρίως μεταξύ των υποστηρικτών της πανερέσεως του Οικουμενισμού, τους οποίους ανήκει και η προκαλέσασα την συζήτηση Ακαδημία Θεολογικών Σπουδών του Βόλου με το πατρομαχικό της συνέδριο για την μεταπατερική και συναφιακή θεολογία.
Γιατί άραγε παραμερίζουν και υπερβαίνουν τους πατέρες οι σύγχρονοι πατρομάχοι? Για τον ίδιο λόγο που αντέδρασε και ο παπικός θεολόγος Ιωάννης της Ραγκούσης λίγο πριν από την σύνοδο της Φράρας Φλωρεντίας, όταν οι Ορθόδοξοι Πατριάρχες, όπως σας είπα, εδέσμευαν δια επισήμων γραμμάτων τους εκπροσώπους των να ακολουθήσουν όσα οι πατέρες στις Οικουμενικές Συνόδους και στα συγγράμματά τους όριζαν. Αν είχε τηρηθεί αυτό, δεν θα φτάναμε στην τελική προδοσία και αποστασία της πίστεως. Επειδή λοιπόν και τώρα με τον οικουμενισμό σχεδιάζεται παρόμοια και χειρότερη αποστασία, θεωρούν ότι μέγα εμπόδιο στα σχέδιά τους είναι οι πατέρες της Εκκλησίας και θέλουν να τους υπερβούν. Αποτελεί πάντως και αυτό προφανή νίκη των Αγίων Πατέρων, διότι αποδεικνύει ότι δεν μπορούν να διαλεχθούν να αντιμετωπίσουν τους Αγίους Πατέρες οι σύγχρονοι μεταπατερικοί. Η αντιπατερική πάντως στάση του μασονικής εμπνεύσεως οικουμενισμού και συγκριτισμού είναι σαφής απόδειξη του αντιχρίστου χαρακτήρος της, εφόσον κατά το ιερό κείμενο της Αποκαλύψεως ο ίδιος ο Αντίχριστος θα βλασφημίσει τους Αγίους και ίνιξε το στόμα αυτού εις βλασφημίαν προς τον Θεόν, βλασφημίσε το όνομα αυτού και την σκηνήν αυτού τους εν το ουρανό σκηνούντας. Ή της Εκκλησίας θα εξακολουθήσουμε να ακολουθούμε τους Αγίους Πατέρες, επόμενοι της Θείης Πατράση, και να μην μετακινούμε ή υπερβαίνουμε τα όρια τα οποία εκείνοι έθεσαν, μη μετέροντες όρια αέθεσαν οι πατέρες ημών. Προς όλους δε τους μεταπατερικούς και αντιπατερικούς του συγχρόνου οικουμενισμού και πανθρησκειακού συγκριτισμού, που εκτός των άλλων διακατέχονται από εγωισμό και φιλοσοφική έπαρση, επαναλαμβάνουμε το του Αγίου Γρηγορίου Νήσις. Και τελειώνω. Παυσόμεθα του θέλην είναι των διδασκάλων διδάσκαλοι. Μισήσομεν το λογομαχήν επί καταστροφή των ακουόντων. Πιστεύσομεν ως οι πατέρες ημών παραδεδόκασιν. Ούκ εσμέν των πατέρων σοφότεροι, ούκ εσμέν των διδασκάλων ακριβέστεροι. Σας ευχαριστώ.